Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Άλλο ένα κρύο βράδυ, παρέα εδώ πέρα. Να σε σπίτι έτσι, ωραία, κουχουλιασμένος. Έχεις, δεν έχεις πετρέλαιο, δεν έχεις σημασία, αρκεί να έχεις κουβέρτες. Ψιλοκαλά κουφαματάκια, κάλτσες, γερές. Και το ραδιόφωνο να ακούς, τηλεόραση να βλέπεις, να κάνεις συνδυασμό. Η γυναίκα μπορεί να πάει στο άλλο δωμάτιο, αν είσαι και μια 15 χρόνια, 12, 7-30. Ε, Τζόρνταν. Τι 7-30. Λέω να είναι και κάποιος με καμιά γυναίκα 30 χρόνια, να είναι καμιά 50 χρόνια μαζί. Να είναι μαζί. Πάει αυτή η αλοχαλίζει εκεί στο άλλο το δωμάτιο. Αυτός μπορεί να βλέπει τώρα, ξέρω εγώ, κάνει συνδυασμό. Εγώ τι θα έκανα, ας πούμε, συνδυασμός. Ένας συνδυασμός είναι να βλέπεις τηλεόραση και να ακούς και ραδιόφωνο. Και τα δυο μαζί. Δηλαδή σβηστή φωνή, βλέπεις ένα έργο και ακούς και ραδιόφωνο. Τι ωραία. Και είναι μερικοί οι οποίοι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Το έργο το βλέπεις χωρίς φωνή, δηλαδή μόνο εικόνα δεν έχεις. Εντάξει, ρε, εσύ, τώρα σου λέω άμα κάνεις συνδυασμό. Ναι, το έργο χωρίς. Δηλαδή κοιμάται ο γείτονας, θα κοιμάται ο. Ξέρω εγώ, παραγείτονα, να κοιμάται η γυναίκα σου, να κοιμάται το παιδί σου, να κοιμάται, ξέρω εγώ. Εντάξει, μια ψηλή λίγο, ρε παιδί μου, στο 8, στο 10, ναι, ξέρω εγώ. Λίγο. Γιατί θέλει να έχει και το suspense. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπει ένα θρίλερ και να μην έχει εικόνα. Να ακούγεται, ξέρω εγώ, τσιού τα πουλιά αυτά. Να μην έχει ήχο, όχι. Ναι, να μην έχει ήχο. Να μην έχει λίγο ήχο, φυσικά. Βέβαια. Ο ήχο είναι, ναι, φίλε, το αλάτι, όπω είναι το φαγητό, α πούμε, το αλάτι, κατάλαβε. Το αλάτι. Δηλαδή, τι να το κάνει τώρα το έργο, αν δεν ακούσει τι. Έτσι. Σαν να είσαι κουφάλαλος, να μην ακούς δηλαδή. Βλέπεις μόνο. Ναι, ναι, σωστό. Κατάλαβες, δεν, ναι, έχει νόημα. Πρέπει να ακούς και τα λόγια. Και έτσι. Σωστό. Σωστό. Πώς θα περνάς, τι κάνεις. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και από μένα. Καλή εβδομάδα, ναι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον κόσμο που γιόρταζε. Ποιος γιόρταζε. Και γιορτάζει. Τι γιόρταζε. Χθες είχαμε του Αγίου Αντωνίου. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Αντωνίες, στους Αντώνιδες. Πώς τους λένε, στις Νίνες, στις Είχα ένα φίλο. Λοιπόν, και σήμερα είναι του Αγίου, ναι, Αθανασίου. Του Αγίου? Σήμερα ήταν μάλλον του Αγίου Αθανασίου. Αύριο τι είναι? Χρόνια πολλά λοιπόν και στους Θανάσιδες. Αύριο τι είναι? Στις Αθανασίες, ναι, στις, ναι, Νατάσεις, πώς τις λένε αυτές εδώ τα καλλιτεχνικά. Νάνση, τις, ναι, τα καλλιτεχνικά. Δεν ξέρω πώς, ναι, θα λένε. Αύριο τι γιορτή είναι? Αύριο τι γιορτή έχουμε αύριο? Ξέρουμε. Γιατί ξέρεις σήμερα και δεν ξέρεις γιατί αύριο τι έχει? Εντάξει, έτσι, αύριο θα μάθουμε αύριο. Ρε, δηλαδή την. Το σήμερα. Τη μεγάλη γιορτή να πούμε. Τη μεγάλη γιορτή την ξέρεις, τη μικρή δεν την ξέρεις? Δηλαδή κάποιο. Ναι, άριο λοιπόν, του Αγίου Μακαρίου. Μακαρίου είναι. Του Μάκαρου είναι. Του Μάκαρος πέθανε. Του Μακαρίου, ρε, τότε γίνεται Μακάριος τότε. Ποιος γίνεται Μακάριος? Ο Μακάριος γιορτάζει. Είναι. Όχι ο Μακάρος. Μπορεί να γιορτάζει και ο Παπα Μακάριος. Πού να ξέρω, ρε. Απλά πρέπει να τα λέτε όλα. Αυτό είναι το σωστό. Κοίταξε. Σήμερα είναι το Αγίου Φώτη. Τη Αγία Φωτεινή. Του Αγίου Ευλάμπιο. Κρίμα, το δεν είναι και ο Ευλάμπιο. Δεν μπήκε στην Κολυμπίδρα ο Ευλάμπιο. Φυσικά. Πώς για θα γίνει, αυτό όσοι είναι... μπήκανε και όσοι δεν μπήκανε, υπάρχει και τον Αγίο Πάντων. Όσοι δεν γιορτάζουν, να γιορτάζουν τότε. Όλοι Αγίου μαζί, να μην ξεχάσουμε κανέναν. Να γιορτάζει ο Πάντων που πήρε στον Ολυμπιακό. Τι να σε πω, ρε, έτσι όλα να πούμε. Τον Αγίο Πάντων, λέω. Ο Πάντων έχει όνομα, ρε φίλε. Τον Αγίο Πάντων. Το μικρό. Ο Πάντων δεν είναι. Μάλιστα. Δεν είναι ο Πάντων. Εγώ είχα έναν κολλητό, πέθανε, συμπαθητή μου, Αντωνίου το λέγανε και κάθε φορά του. Βασίλη Αντωνίου τον έκανε. Και κάθε φορά του Αγίου Αντωνίου τον έπαιρνα τηλέφωνο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά τον έλεγα, ρε βρωμόσκυλο. Καραγκιόζης που είσαι. Βρωμερό και τρομερό. Τι σε λέγε, το επίθετο μου είναι ρε. Σου περάσα τους λίγους. Όταν συγχωρέθηκε, ήρθαν μετά τα ούλια οι Αργιανοί και έγινε ο χαμός στην Κηδεία. Άμα ήταν ωραίος. Ταλαιπωρήθηκε 22 χρόνια με μια αρρώστια. 22 χρόνια. Παρέα εκεί. Τη βγάλαμε. Λοιπόν, το θυμάμαι πάντα τώρα του Αγίου Αντωνίου, το θυμάμαι. Και. Έχω και εγώ Αντώνη, δεν σιγά μοσχάρι, απ' την άλλη μεριά. Μας πεθάνεις κι εσύ κι ο άλλος. Γκουχ, μπαχ, βοηδομούσχαρο. Πόντιος θα σε κολλήσει γρήπη. Απ' εκεί. Και ανοιχτά τα παράθυρα. Δεν γρήπη, είναι στραβοκατάπια πάλι. Α, εντάξει. Δεν αρρωσταίνεις εσύ, είσαι γομάρι να μου. Εύκολα όχι. Όχι. Ναι. Λοιπόν, ο γιατρός στέλνει μηνύματα, ξανά μηνύματα ο γιατρός. Τα γυαλιά μου, ρε παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον θρύλο που στέλνει χαλαρό τον Πλατανιά την άλλη αγωνιστική. Α. Έμαθες Πλατανιάς Ολυμπιακός. Το ψηλό βλέπα κιόλας. Το ψηλό βλέπες. Εντάξει, κάπου. Να κάποιες... οι καλές σχέσεις, λέει κοροϊδεύει. Καλημέρα κύριε, λέει ο 438, πρώτο μήνυμα. Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω, Τζόρνταν, εγκυκλοπαιδικά να μάθω το εξής. Ο Φασούλας πότε κουνούσε 5.000, σε ποιο μάτς και γιατί? Ο Φασούλας
δεν κουνούσε πετοχιλιάρα, τον κρίνιαξε, τον κρίνιαζε η κερκίδα για κάποιο παιχνίδι, ναι, για τις εμφανίσεις του, ναι, και έβγαλε ένα πεντοχίλιαρο, ναι, και είπε σε ένα φίλαθρο, πάρ' το ρε να φας, να πούμε. Ναι. Και τώρα σου μιλάω 25 χρόνια πίσω αυτό. Εντάξει, μπορεί. Τώρα δεν μπορεί ακριβώς να θυμηθώ σε ποιο παιχνίδι. Γιατί ήταν... πρέπει να τον κατηγορήσουμε για αυτό το Φασούλα. Ο Φασούλας, κοίταξε, ο καθένας γράφει την ιστορία. Είναι αριστερός. Και του μόνος του. Είναι αριστερός. Όχι, όχι. Αριστερός. Και σαν αριστερός σου λέει, πάρε ένα πεντοχύρο να μην μιλάς. Ήταν συμβολικό αυτό. Ο Φασούλας έκανε ένα ρεκόρ απίστευτο. Ναι. Εκεί που ήταν με την κομμουνιστική νέα, νεολαία Ελλάδος. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος. Ναι, ρε παιδί μου, εκεί ξεκίνησε. Ναι. Ήταν ναι, 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 από τους πρώτους δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Εκεί που ήταν παοξής, ας πούμε, από τους πρώτους. Και εκεί που ήταν κάτοικος Θεσσαλονίκης και δημότης, αν θέλεις, γιατί κατέβηκε και σε εκλογές εδώ με τον Φατούρο κάποια στιγμή. Τον Πατσούρο. Τον Φατούρο. Τον Φατούρο. Ναι. Για πάρ 30.000 σταύρους τότε. Πρώτος δημοτικός. Εσείς τον κάνατε. Εμείς τον κάναμε, φυσικά. Έξυπνοι άνθρωποι. Κατάφερε, κατόρθωσε λοιπόν σε μία νύχτα μέσα το ακατόρθωτο. Τι έκανε. Σε μία νύχτα μέσα. Από κομμουνιστής έγινε πασοξής. Πολλοί το κάνανε αυτό. Από παοξής έγινε Ολυμπιακός. Δεν πειράζει. Και από Θεσσαλονικιός έγινε Πειραιώτης. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα τα έκανε ο Φασούλας. Γιατί έγινε, κακό έκανε. Καλό έκανε. Ήταν ιδεολόγος κομμουνιστής, ναι, και ξαφνικά τα άλλαξε όλα. Τα πήρε όλα, άφησε τις ιδέες στο πλάι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Να επέμβω. Εντάξει. Τον κατηγορείς γι' αυτό και κάτι. Όχι, δεν τον κατηγοράω. Το μήνυμα του στέλνει και ναι, εγώ διορθώνω αυτά που έκανε. Αυτά που δηλαδή, πόσοι κουκουέδες γίνανε Πασόκ και μπήκαν στο δημόσιο τότε. Αν ρωτήσει ένα κουκουέ, θα σου πει αυτοί δεν ήταν ποτέ κουκουέδες. Άσταρε. Θα το ρωτήσει. Πες με ένα πόσες χιλιάδες κουκουέδες γίνανε Πασόκ και να μπουν στο δημόσιο. Πολύ θεωρώ. Πολύ, πολλές χιλιάδες. Γιατί κατηγορείς τον Φασούλα? Δεν τον κατηγορώ. Λέω αυτό που έκανε. Πόσοι παίκτες πήγανε από τον Μπάουκ στον Ολυμπιακό? Εσύ από πολίτης της Θεσσαλονικιός, ναι, έγινε δήμαρχος Πειραιά τώρα. Γιατί? Κακό είναι. Κακό δεν είναι, αλλά. Αλλά τι? Δηλαδή, γιατί όλα, γιατί πρέπει να το όλα συζητήσουμε. Τα πιστεύω του ρε παιδί μου. Ναι, γιατί το συζητήσουμε. Τα πιστεύω ένας νέος 20 χρονών είναι αριστερός. Ωραία. Και μετά στα 25 τι είναι? Γίνεται το σκέφτεται. Πιο κέντρο. Και στα 35 σου λέει δεν τα. Και αριστερός που είναι σήμερα που είναι αριστερή. Με τους ελαφρύνα με καθόλου. Κάτσε ρε, να κατηγορείς τους αριστερούς τώρα. Και άλλαξε, λέει, έγινε πάσο. Δεν κατηγορήσω. Εγώ λέω αυτό που έκανε. Τώρα, άμα είναι κατηγορία αυτό. Έκανε. Τι έκανε. Τον έδωσε άλλο παραπάνω λεφτά. Πήγε. Δεν ξέρω τι κέρδισε. Ξέρω τι έχασε όμως. Τι έχασε. Έχασε, τι έχασε την τώρα. Αγάπη του κόσμου. Ναι. Τρώγεται η αγάπη του κόσμου. Δεν τρώγεται. Τρώγεται. Δεν ξέρω άμα τρώγεται. Εγώ λέω δεν τρώγεται. Ρε. Δεν ξέρω τι κέρδισε από υλικά, ας πούμε, από λεφτά. Κέρδισε. Από κέρδισε, ναι, κέρδισε, αλλά εγώ ξέρω ότι έχασε την αγάπη του κόσμου, ναι, που όταν περπατάει. Δηλαδή, τώρα, άμα ήταν, ας πούμε, τώρα πένταρος εδώ στη Θεσσαλονίκη, πένταρος, η αγάπη του κόσμου, θα έπλυνε τη χερούκλα του αυτό και κάθε παοξίστα του δίνει από τώρα, αν ήταν, ναι, στη, ναι, Θεσσαλονίκη, ναι, τότε και δεν έκανε αυτά τα τίθασα που έκανε, ναι, στην καριέρα του, γιατί για μένα αυτά ήταν άκρο. Δηλαδή τον Τουρσουνίδη τον αγαπάτε. Πρόσεξε να σα πω. Το Λεοντιάδη τον αγαπάτε. Μην μου φέρνεις τώρα. Ρωτάω να με παραδείγματα να συγκρίνουμε μια κατάσταση. Τον Τουρσουνίδη. Ο Φασούλας ήταν το πρώτο όνομα τότε. Όχι, μη, μη, μη. Μη, μη, το κάνεις, ναι. Τον Τουρσουνίδη τον αγαπάτε. Καλά, δεν το κυνηγάμε κιόλας. Τον αγαπάτε. Τον Λεοντιάδη τον αγαπάτε. Φυσικά, γιατί όχι. Βγάλετε από ένα ευρώ λοιπόν οξύ. Γιατί να βγάλουμε, τι είναι. Γιατί ζητιά να κάνει. Όχι, ρε παιδί μου. Ας κάνει ένα μαγαζί ο Λεοντιάδης κάπου, να πάει εκεί ο κόσμος, να το διαφημίσει κιόλας και να πηγαίνει ο κόσμος. Θα κάνει λεφτά από εσάς. Γιατί θα οικονομήσει από εσάς. Γιατί να κάνει. Ας κάνει ο Φασούλας εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα μαγαζί, να δούμε. Θα οικονομήσει. Εσύ τι λες, θα οικονομήσει. Δεν ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω εγώ. Θα πρέπει να έχει συγκριτάσει το φιλάνο μου. Σοπα, ρε. Θα τον κάνετε τά να πούμε. Εντά δεν θα το κάνουμε. Τι το κάνετε. Γιατί να πάω εγώ τώρα και στο Φασούλα τώρα να πελάτης του, για ποιο λόγο? Πες μου ένα λόγο που πρέπει να πάω να γίνω πελάτης του. Θα σου πω. Ο Ορφανός πήγε στον Ολυμπιακό. Το Φασούλα. Φτάσου, ρε, περίμενε, μη μετάς. Πήγε ο Ορφανός στον Ολυμπιακό. Πάλι με συγκρίνεις. Ναι. Για τον ίδιο μιλάμε τώρα. Πήγε ο Ορφανός στον Ολυμπιακό. Πήγε. Έπαιξε τελικό κυπέλλου. Mm-hmm. Σας έβαλε γκολ. Mm-hmm. Σας έκανε το δάχτυλο. Ωραία. Και... τον κάνατε πρόεδρο στον ΠΑΟΚ μετά, σας έβαλε τον πατατούρι. Γιατί να μην πάτε και στο μαγαζί του Φασούλα, εσύ είσαι εδώ. Πες μου ένα λόγο που πρέπει να πάω εγώ. Άμα είναι καλό το μαγαζί, γιατί να μην πάτε. Γιατί, ξέρω πόσα μαγαζιά έχει πολύ καλά. Έχει πολλά, ε. Από φασκοντάζια. Τι καλύτερο, ναι, μπορεί να έχει δηλαδή. Ξέρω τι να πω. Να... τι να κάνω τώρα με αυτό. Μα, εντάξει, να πέρα. Θυμηθώ εκείνη την μπάσα που έδωσε και χάσαμε το τρόπαιο, ας πούμε. Ποιο τρόπαιο χάσαμε. Εκεί στο μπάσκετ την τελευταία στιγμή που έδωσε την μπάσα στον αντίπαλο και χάσαμε ολόκληρο κύπελο. Με ποιον παίζατε? Γιατί δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλο. Έκανε ένα λάθος. Ένα λάθος στήχησε ένα τίτλο. Εντάξει. Εμείς του συγχωρέσαμε όμως, αυτός ξανά έκανε κι άλλο λάθος. Ναι, δύο λάθη. Με τον ποιον το έκανε? Απανοτά λάθη μετά. Επίτηδες τα έκανε, δηλαδή. Βέβαια τα έκανε. Βέβαια, δεν ήθελε, αφού ήθελε να φύγει, γι' αυτό τα έκανε. Ήθελε να φύγει και τα έκανε αυτά. Εντάξει. Οπότε λοιπόν ο κόσμος κρίνει. Κρίνει. Ναι. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, ναι,
Δεν το γουστάρω. Δεν το γουστάρω. Βέβαια. Δεν έχει αρχές, δεν έχει ιδανικά. Ναι. Αυτά τα ιδανικά που είχε λοιπόν δεν τα έχει. Το Ζαγοράκι τον αγαπάτε. Ζαγοράκι δεν έκανε κάτι με πτώση. Όχι, δεν έκανε. Δηλαδή, δεν... Όχι, όχι. Μιλάμε τώρα από τέτοιο. Το Βιολίδι τον αγαπάτε. Αγωνιστικά μιλάμε. Ναι, αγωνιστικά, ναι. Να, τα άλλα... εντάξει, ναι, εντάξει. Τα άλλα τι να σου πω. Παράγοντα. Δεν είμαι ορκωτό λογιστή να δω τι έκανε. Ορκωτό τη αρκιστό είσαι. Λογιστή δεν είσαι. Σωστά. Ναι. Ακούγονται, λέγονται, άλλοι το γουστάρουν, άλλοι το κρίνουν. Όχι, δεν τη λέω εγώ κατά κανέναν. Λέω ποιο γουστάρι. Εγώ δεν ακούω κανέναν. Εγώ κοιτάω τα μάτια μου, ρε φίλε. Κοιτά τα μάτια σου. Αυτά που βλέπουν τα μάτια μου και αυτά που καταλαβαίνω. Λοιπόν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα. Όλοι τα ξέρουμε όλα. Αυτό είναι το. Απάντησε, εγώ δεν διαβάζω το μήνυμα του 775. Τι λέει αυτό τώρα, δηλαδή, τι εννοεί. Ο 775. Μην το διαβάζει, για σένα το λέει. Τι. Κουβάλισε τίποτα. Όχι, δεν ισχύει τίποτα. Δεν ισχύει τίποτα. Μπερδεύεται. Με κανέναν άλλο σε μπερδεύει. Μπορεί. Εντάξει. Δεν ξέρω, μπερδεύεται πάντως. Το φίλε δεν ισχύει αυτό που γράφει. Ο 369, καλησπέρα, ραπ, τι γίνεται. Αν δεν σε βγαίνει και τρίτη φορά τίποτα στα ερωτικά σου με την ίδια γκόμενα και δεν έχεις άλλη υπομονή, λέει, έχεις βράσει το ζουμί σου, έχεις πιει και ένα μπουκάλι Τζέιμσον. Κάτι να τη συγκινήσω, λέει. Λέω Προμηθέας. Φτιάξτε με την κολλητή της, να δεις πώς θα τη συγκινήσεις. Μεγάλε. Εντάξει, ξαναδεί. Ξαδέρφη της, φίλη της. Κάνε μία πρόταση καμιά γνωστή της, πάνε να πιεις κανένα μπουκάλι έξω. Ναι. Πες τα ριζόντα να συμπαταξέρεις για να δώσεις τα φώτας. Ναι, ναι. Κάνε μια μαγιά, ένα τσικλίκι τέτοιο. Πώς το πες, τσικλίκι. Ναι. Κάνε τσικλίκι. Πάρε μια γειτόνισσα, μια φιλνάδα της. Ναι. Και ένα φίλο αν θέλεις. Ναι. Γιατί να είσαι λίγο μουχτάρης, αλλά να μην είσαι πολύ. Λίγο μουχτάρης δηλαδή. Παρέα να πάτε ρε παιδί μου. Ναι. Μουχτάρης όχι πολύ. Σαν τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Μην πατάς πολύ περιοχή. Απόξω να είσαι, αλλά ναι, μ' αρέσει. Απόξω, αλλά θέλω να είμαι μέσα, να με φορτώνουν οι άλλοι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Θα τα πούμε φυσικά. Θα τα πούμε. Λοιπόν, γεια σου Φαλακροκόρακα, γεια σου Τζόρνταν. Τι κάνετε όλοι, οκ, okay, ναι. Ελπίζω πως είστε καλά. Πείτε μου για πιθανή μεταγραφή του Φαν ντε Φαρτ. Τι πιστεύετε, λέει, θα πιάσει, λέει ο Μπεστ. Λοιπόν, αυτός τώρα εγώ δεν τον ξέρω πολύ καλά. Λίγο από την καριέρα του, δηλαδή την καριέρα του δεν ξέρω πολύ καλά. Μόνο που δεν έχει συμμετοχές πολλές στην Ισπανία, για μένα απαγορεύεται να έρθει. Αν θα πάρεις ένα παίκτη τώρα, θα τον πάρεις να είναι έτοιμος να παίζει μπάλα, να... Δηλαδή, παίρνει ένα παίκτη τώρα χωρίς συμμετοχές. Τι να τον κάνει, ναι. Μην παίρνει κανένα. Μην παίρνει. Βέβαια, μην παίρνει κανένα. Βάλε τον Μπερμπάτοφ δεκάρι εκεί πέρα. Δεκάρι, όχι, δεν θέλει. Θέλει, δεν θέλει, δεκάρι το βάλει. Τι θα πει, δεν θέλει. Μη. Δεκάρι θα τον βάλει. Ναι. Κοίταξε. Και δικαιώνομαι και σε αυτό το κομμάτι. Πού δικαιώθηκες? Σε αυτό το κομμάτι με τον Μπερμπάτοφ. Λέω το εξής. Τι λες? Όταν τον Μπερμπάτοφ πήρε ένα παιχταρά μεγάλο τώρα. Τον πήρε, ναι. Λοιπόν, έχει δεκάρι να το βάλει. Είχε τον Μπέλκα, τον νέο κούρα. Είχε τον Μπέλκα. Όταν ο Μπέλκα ήταν τις πρώτες αγωνιστικές, θα πάνω το παιδί, γιατί ο Μπέλκα είχε μπάλα, να ξέρεις. Ναι. Μην κοιτάς που δεν πατάει καλά ακόμα. Ξεσκίστηκε στον κόλο Μπερμπάντοφ. Ναι. Τις πρώτες 7 αγωνιστικές, ναι, 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 ναι. 6 αγωνιστικές, ναι. Ο Μπέλκα ήταν πολύ ωραίος. Ναι, ναι. Γρήγορος, έχει την κάθετη, τη μικρή, ξέρω εγώ τα αυτά. Ναι. Τότε δεν έπαιζε ο Μπερμπάντοφ. Δεν ήταν έτοιμος. Ήταν ανέτοιμος. Ναι. Ναι. Όταν ήρθε ο Μπερμπάντοφ, ο Μπέλκα είναι εκτός. Λοιπόν, οπότε δεν έχει δεκάρι. Φέρε έναν. Πώς έχει ο Ολυμπιακός τον Τζόρι, τον Ντομίγκες. Φέρε έναν Ντομίγκες στον ΠΑΟΚ, φέρε έναν Φορτούνι στον ΠΑΟΚ. Αν δεις μέχρι τώρα θα έχει 15 γκολ τουλάχιστον ο Μπερμπάτοφ. Δεν έχεις δεκάρι λοιπόν. Αφού ξέρει μπάλα, βάλε αυτόν δεκάρι, κατάλαβες. Μόνον έτσι μπορείς αυτόν τον παίκτη να τον εκμεταλλευτείς. Καλά, μην το πιάσουμε, θα είναι το κουράσουμε. Πολύ κρίμα, θα το κουράσουμε το αν θέμα. Αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε έναν τέτοιο παικταρά, να ξέρεις. Είναι εύκολο να τον κατηγορήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, είναι. Άμα είναι εύκολο. Όχι, ο Γιάννη, να δεις. Το να τον κατηγορήσεις. Ο καθένας μας να τον κατηγορήσει είναι πολύ εύκολο. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Φλεβάρης μπαίνει εσύ τώρα. Και τι έγινε. Χθες ήταν ο κορυφαίος. Τι έκανε. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια χθες στους 4.000 και πλέον κάτι πόσοι ήμασταν εκεί πάνω, τον κόσμο δηλαδή, με αυτό το κρυό, το τσουκού, τεδεμένο σκύλο καθόταν εκεί πέρα. Είχε ψόφο πάνω στην τούμπα. Λοιπόν. Που χόρτασαν, ναι, αυτό αυτή την ποιότητα. Κατάλαβες του ατόμου αυτού. Λοιπόν, ό,τι και να πω είναι πολύ λίγα, έρχεται σιγά σιγά με την απόδοσή του. Δεν χρειάζεται να τον πενέψω εγώ, τον ξέρω όλος ο κόσμος. Ποιο να? Τον Μπερμπάτοφ αυτό να. Ναι, ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν αλάνθαστος εχθές. Τι βέβαια. Ναι, αλάνθαστος. Ναι, ό,τι έπιασε με την μπάλα, ό,τι έκανε, δεν έκανε πουθενά λάθος. Αυτό το οποίο κανένας μέσα από τους 22 δεν το κατάφερε. Λοιπόν, και θεωρώ λοιπόν ότι δεκάρι μέχρι να βρεθεί δεκάρι είναι η καλύτερη του θέση. Τελείως. Έτσι λες εσύ. Φυσικά. Αυτό που είδα εγώ. Εντάξει. Τώρα αν τρέχει ή δεν τρέχει. Εντάξει, δεν μας βγαίνει. Ο Μπερμπάτοφ τον ξέρουμε όλοι. Δεν είναι για σπριντ. Όχι. Είναι για. Για να κάθεται εκεί να περιμένει. Όχι να κάθεται. Ναι. Καταρχήν έχει μυαλό άνθρωπος εσύ. Βέβαια.
Άμα το δεις λοιπόν στις εκτελέσεις corner foul αυτά, τι θέσεις παίρνει και πώς θέλει να διεισδύσει μέσα, να ξεγελάσει τους αμυντικούς ή αυτά, πρέπει να είσαι στο γήπεδο να τα δεις αυτά. Mm. Γιατί σου είπα και άλλη φορά, από την τηλεόραση δεν έχεις πλήρη εικόνα του γήπεδου για να καταλάβεις τι θέλει να κάνει ο κάθε παίκτης. Μάλιστα. Τέλος. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή χρονιά. Κώστα, ο κύριος δεν εκφράζει τον ΠΑΟΚ. Στη σκίδρα του στο παζάρι έχει πολλά φρούτα. Σάπια. Για σένα λέει. Κλαδευτής. Λοιπόν, το ντέρμπι της Κυριακής με τους Δικέφαλους, φίλε, είναι αμφίροπο παιχνίδι. Είναι και ανάλογα πώς θα στηθεί η ομάδα του ΠΑΟΚ, πώς θα στηθεί η ομάδα της ΑΕΚ, σε τι μέρα θα βρεθούν. Σίγουρα ο προπονητής της ΑΕΚ είναι πιο οργανωμένος, πιο σωστός, πιο ομοιογενής, πιο προσεκτικός κτλ. Ο δικός μας ψάχνεται ακόμα. Αυτός ψάχνεται ακόμα 6 μήνες. Όχι παίζει 3-5-2, όχι 4-4-2, όχι 4-2-3-1, όχι 4-3-3. Θα δούμε. Πάντως αυτό που έπαιξε σήμερα με την Βέρεια, ναι, για μένα δεν παίζεται σε άλλο παιχνίδι. Και ιδιαίτερα σε μεγάλο παιχνίδι, τόσο ανοιχτός, τόσο κοντά στην περιοχή και οι δύο, οι φορ, χωρίς συμμετοχή. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει το σύστημα, να το κάνει 4-2-3-1. Θα έχει προβλήματα στην άμυνα αν βάλει τον Τζιόλι εκεί πέρα, γιατί ο χώρος μεγαλώνει και τα τρεξίματα πρέπει να είναι περισσότερα. Έχει ένα θεματάκι στα στόπερ, το οποίο σε ευθεία βρίσκει ο αντίπαλος και κάθετες και διεισδύσεις και έχει θέμα στη ζώνη ο ΠΑΟΚ στην άμυνα στα στόπερ. Ωραία, το λέω εγώ όπως το βλέπω. Και για μένα θα πρέπει να παίξει ένας από τους δύο striker, να πάρει το μικρό το χώρο, τα λίγα μέτρα, είτε είναι ο ένας είτε είναι ο άλλος, και να υπάρχει το 4-2-3-1 με έναν εκ των δύο. Πρέπει ένας να φαγωθεί. Δεν χωράνε και οι δύο. Αυτό που λέμε σήμερα είναι ένα όνειρο, είναι μια ωραία έτσι, κατάσταση, η οποία δεν μπορεί εις μάκρος χρόνου να δημιουργήσει έτσι, μια έτσι, διαχρονικότητα. Σ' ακούω, λέγει. Ωραία για τον τερματοφύλακα. Πατάει καλύτερα. Εντάξει. Πατάει καλύτερα τώρα. Εδώ και κάνα μήνα τη φαίνεται, ας πούμε, στο χορτάρι είναι καλύτερη. Τον... Και αυτή έχει τα προβλήματά της. Ο ένας ο στόπερ δεν πατάει καλά. Ο Άρθρο και μπορεί να το χτυπήσεις. Ο Μάνταλος δεν είναι και ότι καλύτερο σαν δεκάρι. Δεν τρελαινόμαστε, δηλαδή να μας βάλουμε στα δίκτυα. Δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Σέντερφορ έχει ο Αραβίδης, άμα παίξει είναι τα άλλε κουάλε να παίξει ο Τζαβέλας πάνω του εκεί να φαγωθούν. Μπαμ μου ένας, μπουμ μου άλλος κτλ. Έχουν και αυτοί προβλήματα. Ας πούμε, να σου πω τώρα, ο Αραβίδης φαγώνεται εύκολα με τον Τζαβέλα. Να το βάλει στόπερ τον Τζαβέλα πάνω του και να γίνει εκεί το μακελιό. Αγωνιές, τις σχέσεις, το ίδιο κτλ. Μπορεί να βγουν και δυο με κόκκινη κάρτα. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Τέτοιο σκηνικό. Σειρά έχει ο δικός μας. Πρώτα θα βγει ο δικός μας. Δεν ξέρω. Δηλαδή αντιμετωπίζεται η ΑΕΚ. Δεν είναι. Μπορεί να βάλει και, και το Σκόνδρα αντί τον Κίτσιου να παίξει πιο αμυντικά πάνω στον εξτρέμ εκεί κτλ. Έχει τρόπο δηλαδή να το σπάρει στο παιχνίδι. Δεν είναι αμάν και αμάν η ΑΕΚ. Θα πάει ο ΠΑΟΚ και θα φάει τρία εξαγλαμάν. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Να σου πω κάτι, πιο πολύ φοβάμαι. Καλή είναι, φορμαρισμένη είναι. ΠΑΟΚ, καλή είναι, άκουμε. Φορμαρισμένη είναι, καλύτερο προπονητή έχει, πιο έμπειρος είναι, πιο πολύ προσέχει την άμυνά του, καλύτερο... κλείνει καλά τους χώρους, υπερέχει στα χαφ με Σιμόες Γιόχανσον σε πολύ καλή κατάσταση και οι δύο, αλλά έχει και τροτά σημεία. Ο τερματοφύλακας της που πιάνει τα μπέναλτι δεν είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην πιάτσα. Μια και πιάσαμε το θέμα του. Κοίταξε, εμείς πονάμε στη θέση του τερματοφύλακα. Εντάξει, πονάτε. Χρόνια πονάτε. 60 χρόνια πονάτε. Τώρα πονάμε ακόμα περισσότερο. Με Φορτούλα κάνατε μια ωραία οχταετία. Είχατε μια σταθερότητα. Και με το δίδυμο Μιχόπουλο που Λιωτόπουλο ήμασταν καλύτερα. Άστα αυτά τα δίδυμα τώρα. Αυτά είναι άστα να πάνε τώρα. Δεν είχατε τώρα. Ήταν καλύτερα. Αν εξαιρέσει το Φορτούλα. Άκου, για μένα. Πριν το Φορτούλα δεν θυμάμαι. Εγώ δεν έχω ζήσει. Με έχουν πει οι παλιοί. Είχαν ένα Στέφα πολύ καλό. Το βγάλατε το συγχωρεμένο ότι ύποπτο. Τον φάγατε σε ένα χρόνο. Άρα και τον καλό τερματοφύλακα το φάγατε. Είχατε ένα καλό ντεκ. Ο οποίο ήταν φοβερό. Δεν το θυμάμαι. Είχε λέει 4 δάχτυλα στο ένα χέρι. Είχε κομμένο δάχτυλο. Δηλαδή κάνατε κάτι σαλτανάτια. Πιο μπροστά είχατε τον Πρόγιο. Δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Όπως λένε οι παλιοί, έναντι του Μανταλόζη, του ξέρω εγώ Πετζαρόπουλου, έναντι του Σεραφίδη κτλ. Λέγανε οι παλιοί. Ναι. Μετά το Φορτούλα ταλαιπωρηθήκατε. Στη σύγχρονη κάτι σχέδια, τρελοκομεία, κάτι ιστορίες, κάτι μέτρη. Δεν είχατε τώρα που λέω το πρωί. Και λίγο Κιτσιούδη που ήταν σε καλή κατάσταση. Επειδή είναι φίλο σου. Την καλή κατάσταση. Όχι φίλο, που εντάξει, ήταν σταθερό ο Κιτσιούδη. Το γεγονό ότι πήρατε πρωτάθλημα με τον Παντέλη τερματοφύλακα.
αναδεικνύει το πρόβλημά σας. Παντέλης Στεριούδας ήταν. Ναι, που πάλι είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα. Και ήρθε ο Λάκης ο Στεριούδας και έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Ναι. Και έδωσε πολλούς βαθμούς. Ο Λάκης ο Στεριούδας ως συμπληρωματικός εκείνης της ομάδος. Πολύ καλός εκείνη τη χρονιά ο Στεριούδας. Έτσι. Και αν δεν ήταν και ο Στεριούδας, μπορεί να τρώγε κανένα οχτάρι στον τελικό κυπέλου. Τότε που σε πήγε ανάποδα η διαιτησία, σου βγάλε τον. Τότε που μας πήραν τον Δημόπουλο. Σε πήραν τον Δημόπουλο που κακώς έπρεπε να παίξει και να φύγει ο Δημόπουλος. Άστε τώρα, σε πήραν τον Δημόπουλο. Έπρεπε να παίξει και να φύγει ο Δημόπουλος. Δεν απάθαινε τίποτα. Θα πέφτει ο κόλος του Δημόπουλου. Εάν δεν έπαιζε ένα μάτσο στον ΠΑΟΚ. Το χαϊδεύεται το Δημόπουλο. Και βρίζεται το Σαλμπιγκίδη. Και χαϊδεύεται το Δημόπουλο που σηκώθηκε και έφυγε. Ενώ μπορούσε να παίξει τον τελικό. Άιντε. Βέβαια μπορούσε να παίξει. Άιντε τώρα. Το χαϊδεύεται, το βγάζετε και στα ραδιόφωνα να μιλήσει. Το Δημόπουλο. Άιντε. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Λέγε παρακάτω. Μην με εκνευρίζει. Κοίταξε να δει τώρα. Βρίζεται το Σαλμπιγκίδη και το Δημόπουλο που θα μπορούσε μια φορά στα χίλια χρόνια κάνει ο ΠΑΟΚ ένα ντάμπ. Δεν ήρθε, δεν πήγε να παίξει. Τι απάθε να παίξει ένα 90 λεπτό ο Δημόπουλος. Τη μεταγραφή θα έκανε. Προφανώς τον είπε ο Βαρδινογιάννης. Τι τον είπε ο Βαρδινογιάννης, του πήρε πρόεδρε. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, γιατί να φύγει. Δηλαδή τι θα πάθαινε. Θα έπαιρνε τον ντάμπλο ΠΑΟΚ και τι θα πάθαινε ο Βαρδινογιάννης. Λοιπόν. Τι θα βγάζε, μοροίδε. Άστε ρε το παραμύθι τώρα. Άιτε με εκνευρίζετε τώρα βραδιάτικα. Δεν θέλω να μιλήσω. Κοίταξε, έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ. Αρχίζει γενομένη στις Κυριακές. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ στο 4-2-3-1 θα βρει τρόπο να είναι καλός επιθετικά. Στιτός ο Μπερμπάντοφ ή στιτός ο Κλάους με Ζάιρο Μακ. Ζάιρο Μακ. Τώρα το δεκάρι είναι πρόβλημά σου. Θα βάλεις τον Τζίμι Ρότο εκεί πέρα. Θα βάλεις τον Τζίμι Ρότο εκεί πέρα. Θα βάλεις τον το Χαρίση εκεί πέρα. Για να παίρνει τα ριμπάουντ. Χαρίσης δεν μπορεί δεκάρι, ρε φίλε. Δεν μπορεί δεκάρι. Α, τι να κάνουμε. Και θα βάλεις τον Σάμπο εκεί. Έχεις πρόβλημα. Να σε κάνω. Ας πάρεις ένα δεκάρι. Και στο θέμα του τερματοφύλακα. Εκεί είναι. Όπου λέει δεν έκλεισε ακόμα το θέμα του Βελίδη. Ο Βελίδης δεν πάει, λέει, δανεικός. Κακός. Πάνε, ναι, Μάρκο Βελίδη. Πού να πάει. Στον ΠΑΟΚ. Τι έγινε δηλαδή δανεικός. Εγώ βλέπω το. Πάρε 200 χιλιάρικα. Εγώ... Μην είσαι μαλά. Εγώ μην είσαι μαλά. Βλέπω το πάρε τα 200 χιλιάρικα. Λοιπόν. Παίξε την μπάλα σου. Και άμα είσαι καλός που θα είσαι πιθανόν, αν βγεις καμιά δεύτερη θέση, πάρεις κανένα κύπελο. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Γιατί να μην πάρεις στα παιδιά σου αύριο να δείχνεις στο μικρό το Βελιδάκο. Ο μπαμπάς πήρε κύπελο ή πρωτάθλημα, ξέρω κάτι να πάρεις. Κάτσε για. Βλέπω τι φοβάσαι. Πάνε, μην το φοβάσαι. Ποιο. Δεν κάνει εκείνος ο Αχμάκης. Εγώ εκείνον βλέπω. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα. Ακόμα είναι πολύ μικρός. Δεν είναι. Ο άλλος είναι τσακάλι. Τέλος πάντων, τώρα σου πω κάτι. Θα βάλει τον Όλσεν μέσα να πούμε και τελείωσε. Ποιο να βάλει? Τον Όλσεν. Δεν βάζει εμένα καλύτερα. Θα βάλει τον κόκκινο. Εσείς πάλι τον αδικείτε. Τι να αδικήσουμε. Άσο να το βάλει και ό,τι γίνει, ρε φίλε. Τι να γίνει άλλο, ρε. Ό,τι γίνει, ρε φίλε. Ας χάσει, τι έγινε, δεν κατάλαβα. Δώσ' τον αέρα, το πρόβλημα του παιδιού έχω είναι, μια πολυθρόνα. Είναι ψυχολογικό. Έχω μια πολυθρόνα, έσπασε τον αποδάρι. Θα τη φέρω κάτι εκατό. Μια χαρά είναι. Έλα, ρε, μια χαρά είναι. Τον είδες και τον μικρό. Καλύτερα τον μελίσει, λέγανε. Μελίσα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι τον ΠΑΟΚ φοβάμαι, δεν φοβάμαι την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν είναι τίποτα του ιδιαίτερου ΑΕΚ. Και το έκανε rotation τώρα χθες. Ξεκίνησε με 5-6 μείον παίκτες βασικούς που παίζαν τα τελευταία παιχνίδια. Ποιο? Η ομάδα, ο ΠΑΟΚ χθες, ναι. Δεν ήταν κομπλέ, ρε παιδί μου. Δεν είχε δεκάδα που έπαιζε τελευταία παιχνίδια, ας πούμε. Λείπαν αρκετοί. Έκανε rotation, επειδή ξεκινάει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, όντως. Πρώτα απ' όλα έχει 3-4 τρέπει στη σειρά. Εκεί έδρας. Θα τον δούμε τώρα. Ναι, εκεί, ναι. Θα τον δούμε. Εκεί θα τον δούμε. Τώρα θα δούμε που βρίσκεται. Τώρα θα δούμε. Βέβαια. Έτσι. Πρώτα απ' όλα από μεθαύριο, από την Ξάνθη. Ναι. Πάμε την Κυριακή με την ΑΕΚ. Ναι. Την άλλη Κυριακή έχουμε Ολυμπιακό. Ναι. Την παράλληλη Παναθηναϊκό. Για παράλληλες λέω, Κυριακή παρακυριακή, τα εκτός έδρας. Ναι, παιδί. Αυτά είναι τα δύσκολα τα παιχνίδια. Τώρα θα δούμε πόσα πίδια χωράει ο Σάκος. Έτσι. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, καλά έκανε λοιπόν και ξεκούρασε μερικούς. Τώρα για κάρτες και για αυτά που ξετιμωρήθηκαν οι ποδοσφαιριστές, κάποιοι. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Λαέ του ΠΑΟΚ ξύπνο, ο Σαββίδης μας κορυδεύει μπροστά στα μούτρα μας. Λέει ο φίλος. Στο σπίτι σου κάνεις εσύ κουμάντο. Τέρμα δικαιολογίες Ντάβαριτς. Λέω 481. Ο άλλος μας προτρέπει να πούμε για το ράπερ του ΣΥΡΙΖΑ που διόρισε την οικογένειά του. Ρε φίλε, με συγχωρείς πολύ. Δηλαδή, εάν δεν διορίσει την οικογένειά του. Ποιο θα διορίσει. Θα διορίσει τον ξένο. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έκανε ο άνθρωπος κάτι το οποίο είναι άτιμο. Δηλαδή, εσείς τι θα κάνατε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχει κάποιος, λέει, διόρισε την οικογένειά του. Φυσικά την οικογένειά του θα διορίσει. Δεν θα διορίσει κανένα ξένο.
Υπάρχουν και μερικά καθάρματα λοιπόν, οι οποίοι ήταν στην εξουσία και δεν βάλουν ούτε λαξάδροφό του μέσα. Το σόι σου θα βάλει, τον άνθρωπό σου θα βάλει. Αυτόν που θα έρθει στη δύσκολη στιγμή θα βάλει. Διόρισε λέει την οικογένειά του. Κακό πράγμα έκανε, έπρεπε να διόρισε τη δικιά σου την οικογένεια. Εσύ άμα πήγαινε, θα διόρισε του ράπερ την οικογένεια. Θε να ανοίξουμε γραμμέ. Σε λίγο. Έχεις να πούμε, σε λίγο. Για Ερακλάρα που πήρε τον πόντο, έχει να πει τίποτα. Ο Ερακλής... Για τον άλλον ο οποίο. Δυσκολεύεται του Άρη ο άνθρωπο, ο κύριο Καρυπίδη, δυσκολεύεται. Και του Ηρακλή δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται. Τρεις μήνες απλήρωτη είναι. Ναι, δυσκολεύεται. Αυτοί κάνουν όνειρα για μεταγραφή. Τα σπάσανε οι φίλαθλοι με τον Παπαθανασάκη. Πριν δύο μήνες ο Μάνος, αγάπες, λουλούδια, φιλιά, αγκαλιές. Ο πρόεδρος μου. Εγώ κάτι άκουσα. Ναι. Κάτι άκουσα. Ναι. Ετοιμάζονται και για Απεργία οι ποδοσφαιριστές να συμπληρωθούν αυτές τις μέρες. Για ποιες ομάδες μιλάς? Για τον Ηρακλή μιλάω. Δεν ξέρω, δεν το έχω. Λοιπόν, ναι, κάτι ακούγεται έξω ότι εάν δεν πληρωθούν σε λίγες μέρες, ετοιμάζονται να κάνουν και Απεργία προπονήσεις. Θα πάνε και στις προπονήσεις. Τρεις μήνες απλήρωτοι είναι. Μάλιστα. Θέλει 70.000 κάτι τέτοιο έμαθα για να πάρει φορολογική ενημέρωση. Την πήρε. Την πήρε. Πήρε σήμερα. Την πήρε σήμερα. Άμα πήρε. Το πήρε. Το πήρε. Άμα πήρε, πιθανό να πουλήθηκε και ο άλλος. Ποιος? Ο Φορ. Ποιος Φορ? Ποιον έχουν Φορ? Καταρχήν σε μια εβδομάδα, τώρα με τον Ραγκάτσι που μιλούσα, θα πάρει 200 χιλιάρια όλες οι ομάδες της Αλβανικής από την Νόβα. Θα Άι. Κλείσει τρύπες, θα κάνει, θα ράνει, θα κλείσει καμιά τρύπα. Mm. Πάει κανένα μήνα ακόμα, δύο. Λοιπόν, φτάνει ρε με τον Παοκέλος, φιλοξενούμενοι είναι, λέει ο 05. Παόκια, σταματήστε να είστε προσεπολάτρες. Τζόρταν με Βελίδη θα πάρει ένα. Φιλοξενούμενοι, τι εννοεί. Μπουγατσοπάστελο, θύρα 7, Καμποχώρη, Γρηγόρη. Ξύπνα του Ραπτόπουλου. Ο 877. Ναι. Ξύπνα πρόταση, Γρηγόρη. Για τον Γκρέσιτ τη λέμε. Χειρότερο του Καλκιά. Αφήστε του αυτού. Ο Πανόπλο ρωτάει αν έβγαλε ανακοίνωση κάποιο για το πρώτο γκολ τη Ξάντη με το Ατρόμητο που είναι offside. Όχι βέβαια. Ο άλλο λέει για το ράπερ. Ο άλλο λέει βρίζει. Και πάμε στι γραμμέ. Θε να πούμε κάτι άλλο. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. 2-31-0. Πες τα. 2-31-0, 90-90-90 και 2-31-0-98-80-90 η άλλη γραμμή. Η άλλη γραμμή. Και για τα μηνύματα τα ξέρετε. Έτσι. Γνωστά είναι. 9-55 κενό το μήνυμά σας. 54-34. Πήρε στο γιατρό τον Πανιώτη, να σε κάνει βελόνα, ρε. Πήγα τότε, ρε παιδί μου, όταν ήμουν καλά. Ναι. Όταν έγινα καλά. Σε τρύπησε, εντάξει. Τέλειο. Σε έκανε. Τέλειο τώρα. Δηλαδή, όποιο έχει πρόβλημα πρέπει να πάει και να τα δει τώρα. Ό,τι και να σε τρύπησε καλά. Τι καλά. Συγκίνηκε. Ναι, καλά σου κάνε. Καλά σου κάνε. Λοιπόν. Να το στείλουμε για τα χαιρετίσματα φυσικά. Έτσι. Πάμε στον κόσμο. Πάμε. Υπάρχει ένα φίλο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Το Τζόρνταν θέλω να μιλήσω. Εδώ είναι, κύριε ο Τζόρνταν. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Τζόρνταν Βούπερθαλ Σταύρο. Καλώ τον, καλώ. Το τσούρμπαλ πάλι είναι. Γεια σου, με ξέχασε ρε μεγάλη. Είπαμε να μα λε κανένα κάπου κάπου. Μάλιστα. Τίποτα, γι' αυτό πήρα, για τον Τζόρνταν να το πω μια καλημέρα. Καλά έκανες. Έγινε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν μεγάλο. Με ξέρετε από τα διαβατά. Πρέπει να με θυμάστε. Α, τι τώρα κατάλαβα, ρε Σταύρο. Καλά είσαι. Κατάλαβε, ρε μεγάλο. Τι να κάνω. Λέω, σ' ακούω, αλλά εσύ μα ξεχνά. Τώρα κατάλαβα. Στα διαβατά μένει. Πάνω είσαι τώρα. Πάνω, πάνω, αφού σου είπα τότε ότι είμαι πάνω. Τι λέει πάνω. Καλώ έγινε. Καλημέρα μου πήρα να σου πω. Μια καλημέρα πήρα ο άνθρωπο να πει. Μια χαρά ωραίος, έγινε. Πρέπει ωραίος. Να κάνει κρύο, πρέπει να κάνει ψόφο, πρέπει να χιονίζει, πρέπει να κάνει παγωνιά. Πώς αυτός ο καιρός έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό είναι τώρα. Ο καιρός του είναι. Ο καιρός. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Γιώργος. Κλείσε τον υπολογιστή. Ναι, θα βγω. Κλείσε τον υπολογιστή. Κύριε Χελετίνη. Ποιο Χιλιτίδη ρε, στην εκπομπή πήρε. Ο Χιλιτίδης είναι στην, στην εισαγωγή. Στην εισαγωγή, λέγε. Ναι, από Γερμανία σας παίρνω. Μπράβο. Καλώς. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Υγεία. Ο. Και σε όλα τα παιδιά και στον Κωσίδωρο αυτό που το ανεπαλά από το παιδί αυτό. Ναι. Και στον Τζόρνταν. Ναι. Και στον Καμόρα. Πολλά φιλιά και σε όλους σας. Να είστε καλά, φιλιά πολλά από Γερμανία. Να είστε καλά, για. Αντίο. Να είστε καλά. Yeah. Μα ζητώ χρόνια πολλά. Για τον Μπόκ δεν θέλει να μιλήσει κανένα. Αυτός που είναι τον Κρόνο, ναι, είναι ξάδερφός του. Του ζήσει, ρε. Ναι. Το ζήσει, ρε. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ο Βελίδη δεν έκλεισε πάντως, να ξέρεις. Και ούτε θα κλείσει. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε μου. Καλημέρα.
Ο εκτζής είμαι που σπουδάζω τα Γιάννενα εκεί από Κοζάνη. Καλώς τον, καλώς τον. Αναβλήθηκε το καλημέρα, Ραπ, καλημέρα, Τζόρνταν. Έλα, φίλε. Λοιπόν, έχω δύο-τρία πραγματάκια να πω απόψε. Αρχικά θα ξεκινήσω από το Πλατανιάς Ολυμπιακός. Ναι, φίλε. Να πω ότι ο Μαρινάκης δεν νικάει εκτός έδρας και γενικά δεν νικάει 50-50 ούτε τους δορυφόρους. Δεν νικάει κανέναν με 50-50, με τίποτα. Στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή έχω πεπιστεί ότι αν παίζονταν 50-50 όλα τα μάτς και οι 18 αγωνιστές θα έχανε, φίλε. Τώρα. Θα έχανε, φίλε. Τι... Θα έχανε. Ναι, ναι. Θα έχανε. Εγώ, θα πιστεύω, έχανε. Εγώ πιστεύω με 18-50-50 μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα θα ήταν πρώτη ομάδα μου. Έτσι θεωρώ. Θεωρώ ότι ο Γκάλο είναι το καλύτερο δεξιμπάκ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ας έκανε χθες στο πέναλτι. Μπορούσε να τραβήξει το χέρι. Ο Γιώχανσον και ο Σιμόες είναι πολύ ανεβασμένοι και ο Μπαρμπόσα είναι ίσως το καλύτερο από τα καλύτερα. Δεν έχεις, εννιαράκι δεν έχεις, μεγάλε. Καλά, σε βγήκε το ταλαιπωρείσαι, μεγάλε. Σέντερμπακ αριστερό δεν έχεις, μεγάλε. Δεκαράκι δεν έχεις, μεγάλε. Εννιαράκι δεν έχεις. Θέλουμε ενίσχυση. Δεν το συζητώ. Θέλουμε ενίσχυση. Τώρα να πω επίσης θέλω για τους συνοπαδούς μου που να μην κρινιάζουν. Πολλοί είδανε χθες τα Γιάννενα. Ωραία μπάλα παίξαμε. Εντάξει, σε βγήκε το αποτέλεσμα. Εγώ σου είπα, είμαι της ουσίας περισσότερο. Και τώρα να έρθουμε στα πιο σοβαρά. Αυτοί οι οποίοι φωνάζουν και λένε καλέ, εγώ δεν θέλω τρίτο στόπερ στην ΑΕΚ. Εγώ δεν θέλω τρίτο χαβ να μου κλείνει τους χώρους. Οπότε θέλω και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο γκολ. Όταν έβαλε το Μάνταλο Κόφτη με τον Γιώκανσον και στο Καραϊσκάκι έφαγε τα τέσσερα να έτσι, βγαίνανε έτσι, και ναι. Να πούνε καλέ εμείς, ναι, ναι. Εμείς θέλουμε να παίζουμε ανοιχτά, αλλά πάρα τα αυτά λέγανε βρίζαν το δέλα τότε. Όχι, έτσι είναι. Όχι, να κλείνει. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου να πάμε για το αποτέλεσμα, να βάζει και τρίτο στόπερ. Τώρα για την Κυριακή που έχουμε το πρώτο εντός έδρας ντέρμπι στη χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι θα νικήσουμε, είμαστε καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Εγώ ποντάρω ότι δεν θα κερδίσετε, φίλε. Εντάξει, θα σε ρωτούσα μετά και τη γνώμη σου και του Τζόρνταν. Να σε πω λίγο πρώτα εγώ τι πιστεύω. Λέω θα κερδίσουμε αρχικά γιατί είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, πιστεύω. Εντάξει, 50-50 θα μας παίξει η διαιτησία, δεν νομίζω. Άντε να πάρει κανένα σπόρι παραπάνω ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω. Τα παίρνει τα σπόρια ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Φέτος τα παίρνει. Φέτος τα παίρνει. Τον πήγε και άσχημα τον. Ότι... Το, εντάξει. Αλλά τα παίρνει. Εγώ λέω, κοίτα, εγώ βλέπω πώς. Ας πούμε, θα σου πω το άλλο. Χθες η Νόβα φάβει τη φάση που ο Μπαρμπόσα μαρτύρεται για πέναλτι. Έτσι δεν δείχνει ούτε ένα replay. Ούτε ο Βαρούχα το έδειξε, ούτε η Αθλητική Κυριακή. Τι να κάνουμε, φίλε. Ας μας δώσουν μια εκπομπή, να το δείξουμε εμείς. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά, χθες έβλεπα το μάτσο με τους φίλους μου και αυτό τους είπα. Να δώσω τώρα από μια εκπομπή. Βούκινο θα τους έκανε. Ποιος θα τη δώσει. Ποιος θα τολμήσει. Άντε πες μου. Ποιος θα τολμήσει να δώσει. Άντε πες. Με εικόνα και τέτοια. Δεν τολμάει. Δεν δίνει. Εγώ πιστεύω πάντως την Κυριακή το έχουμε το μάτς. Είναι ευκαιρία πρώτη φορά τώρα μέσα στη χρονιά να θαρέψει λίγο κόσμος. Και θέλω επίσης τη γνώμη σας να μου πείτε για τα μάτς με τον Ηρακλή τι θα γίνει και αν θα κερδίσουμε το Γαύρο μέσα στο Καραϊσκάκι. Μέσα σε εμάς, sorry. Μέσα στο Άκα, όχι στο Καραϊσκάκι, αν κερδίσουμε το Γαύρο. Έχουμε μια ελπίδα ότι θα κερδίσεις τον Ολυμπιακό και θα τους πάει στο Αίτητο που δεν ταξίζει. Δηλαδή θα είναι αμαρτία να το πάρει αίτητος Ολυμπιακός με κολομάδες απέναντι αυτή την ομάδα που έχει. Και να το πάρει ο Παναθηναϊκός μια ομάδα το 63-64 με τι ομάδες όμως. Με ομαδάρα τον Ολυμπιακό. Όχι, με ομαδάρα την ΑΕΚ. Με ομαδάρα τον Άρη. Με ομαδάρα τον ΠΑΟΚ. Με επαρχία. Με επαρχία 10.000 κόσμος Κατερίνη. 10.000 κόσμος στο Αίγιο. 10.000 κόσμος στη Χαλκίδα. 5.000 κόσμος ξέρω εγώ στη Λάρισα και τέτοια. Να σου πω κάτι. Παίζουμε με τον Ηρακλή λίγο. Με τον Ηρακλή τι λες να γίνει. Πε και παίζουμε ό,τι θέλεις και με τον Ηρακλή. Ναι. Κοίταξε, τα μάτς πότε είναι με τον Ηρακλή. Την άλλη Τετάρτη είναι ο πρώτος αγώνας. Όσο αργότερα είναι, τόσο καλύτερα γιατί ο Ηρακλής έπιασε ταβάνι. Ωραία. Ο Ηρακλής έπιασε ταβάνάρα. Με τον προπονητή, κοντά τις γραμμές, προσοχή την άμυνα. Ο Βέλιος, ό,τι παίρνει το φερμάρι μέσα, το καρφώνει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στα χαφ ο Ηρακλής. Δεν έχει λεφτά να αγοράσει άλλα χαφ. Και η ΑΕΚ εκεί
θα τον καταπιεί. Θα τον καταπιεί στον χώρο, στο χώρο του κέντρου. Οπότε εκεί πέρα. Πιστεύω θα περάσει. Όχι, με ποιον βλέπει να τυχαίνω μετά, με ποιον. Α, τώρα πάω το Ολυμπιακό. Άσε, τώρα, κλήρωση θα γίνει. Κάτσε να ζήσουμε, ρε φίλε. Κάτσε να περάσει μια ταλίκα από πάνω. Τώρα, την Κυριακή, εσύ τι λες ότι θα γίνει, δεν με είπε. Εγώ φοβάμαι μόνο τον Πάουκ, φίλε. Κάνα λάθο εκεί πίσω, μη γίνει. Δεν βλέπω νικητή εγώ. Θα πάρω να βάλω 40-50 ευρώ ό,τι μου περισσεύει στο χ. Καλύτερα έξτρεμε εγώ. Καλύτερα χάφε εγώ, πιστεύω. Χάφε δεν έχει καλύτερα. Εξτρέμα μπεκζάι ρομάκ είναι καλύτερη. Όντω. Είναι καλύτερη. Άρα Τράπχη και Τζόρνταν διπλό. Και ο Μπερμπάτοφ περπατιστός. Από τον Αραβίδη περπατιστός είναι καλύτερος. Αυτό που είπες για τον Αραβίδη. Ο Κλάους περπατιστός είναι καλύτερος. Ο Αραβίδης είναι πολύ μαχητικός. Βγάζει ψυχούλα. Αυτό δεν το βλέπουμε εμείς. Και τον Τζαβέλα, ο Τζαβίδης, πρέπει να σου πω και θα τον μπορεί να το έχει παρατηρήσει. Είναι από τα καλά παιδιά. Δεν μπορεί να είναι μαχητικός. Αλλά δεν θα κάτσει να μαλώσει με τον Τζαβέλα, εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ δεν σου λέω ότι θα πλακωθούν στο ξύλο, αλλά μαχητικός ο ένας. Λίγη μπάλα. Θα πάρει κάρτα για σκληρό. Ο άλλος καθόλου μπάλα δεν ξέρει. Ο άλλος δεν ξέρει καθόλου μπάλα. Θα τον πάρει ο ένας με τον άλλον. Θα γίνει μια κοκορομαχία άνευ προηγουμένου. Τις οποίες και αυτές μας λείπουνε. Θα φάει την κάρτα ο δικός μας. Κάτι ζωνούλες, κάτι αυτά βλέπουμε. Θέλω το μάντου μάνεγο. Θέλω τον Αραβίδη με τον Τζαβέλα να φαγωθούν. Καταλάβες. Να μείνετε πρώτοι με 10 παίκτες. Για χαρά, φίλε, πολλά λέμε. Τώρα, επόμενη γραμμή. Ξέρεις τι κρίμα είναι να έχεις Μελισσανίδη για να φοβάσαι μην πάρει τα σπόρια ο Πάουκ. Άκουσες τι είπε. Ναι. Πρόβλημά του είναι. Πρόβλημά του είναι. Καλημέρα. Ναι. Γεια, φίλε. Καλά, ράπε εδώ, ναι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Έλα, Πάουξης από Καβάλα είμαι. Καλώς τώρα. Τη γνώμη σου για το μάτι της Κυριακής ήθελα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δύσκολα θα βγει νικητής από εκεί μέσα. Για χ το κόβεις, έτσι. Ναι, δύσκολα θα βγει. Δύσκολα θα φαγωθούνε. Έχει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ στα center back έχει ένα θέμα. Και η ΑΕΚ έχει. Έτσι. Η ΑΕΚ νομίζω ότι έχει τερματοφύλακα. Έξω από τη μικρή περιοχή δεν βγαίνει. Έπιασε τα πέναλτι. Είναι σε καλή φόρμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Και το over είναι ένα καλό. Σημείο σε αυτό το παιχνίδι. Και το over είναι καλό σημείο. Εγώ θα βάζω το Χαρίση σε αυτό το match. Είναι σε καλή φόρμα. Είναι σε καλό δρόμο. Τζίμιρο. Ναι, μαζί με τον Τζίμιρο ότι τον κάτσε. Τον κάτσε θα έβαζα με το Χαρίση. Γιατί. Και λες δεν υπάρχει νικητής, είναι 2-2 το σκορ. Ναι, 2-2, γιατί όχι. Ο Χαρίσης δεν πρέπει να βγει. Γιατί μπροστά δίνει ένα τόνο στον ΠΑΟΚ πολύ καλό. Τσαπατσούλη στα μαρκαρίσματα όταν παίρνει την μπάλα χαμηλά. Πολύ τσαπατσούλη. Εύκολα τα κάνει τα φάουλ. Είναι άπειρο. Ωραία. Και έχει λύσει ο ΠΑΟΚ να βρει στα αμυντικά χαφ. Δεκάρι δεν έχει. Δεκάρι αναγκαστικά το πέκα. Και ύστερα σου πω και τ' άλλο. Φαντάζεσαι να παίξει. Εγώ σου λέω τον Μπερμπάντοφ σέντερφορ περπατιστό. Ή τον Κλάου περπατιστό. Περπατιστό. Και να παίξει. Μακ Ροντρίγκες, Ζάιρο δεκάρι. Μπροστά ο Πάο και καλύτερο. Μακ αριστερά, Ροντρίγκες δεξιά, Ζάιρο δεκάρι και βάλε. Ποιο θες εσύ, Ροντρίγκες, Μπερμπάντοφ, πες το περπάταρε Βούλγαρε. Περπάταρε ταπεινέ, Βαλκάνιε Βούλγαρε. Το παίζεις μεγάλο, παιχταράσεις, ωραία. Εντάξει, όχι με αυτό το πλάζε το υφάκι, α σε φορτώσουμε εμείς. Και άμυνα πίσω, βάλε τον κάτσε που θες να το φας. Βάλ τον Αλονίζη, βάλ τον Χαρίση οχτάρι και το Ζάιρο δεκάρι. Να δούμε μπάλα. Βάλε Σιμόες, Μάνταλο, εσύ, Γιώχανσον, Βάργκας και από την άλλη μεριά ποιο να βάλεις. Μπανανότε, πέτα μου το Βοναραβίδη με το Μάνταλο. Να δούμε μπάλα. Μπάλα θα δούμε. Εγώ θέλω μπάλα να δω. Με νιώ ποιος θα κερδίσει. Χαίστηκα και για τον ΠΑΟΚ, χαίστηκα και για την ΑΕΚ. Δεν είμαι εγώ παδός. Θέλω να δω μπάλα. Έτσι σχέδιο θα δω. Οκ, okay, boy. Έγινε. Το τέρμα μόνο εγώ φοβάμαι. Κάτσε να δούμε και μεθαύριο στην Ξάθη τι θα γίνει. Έχουμε κι άλλο μάτς. Και να μπούνε εκεί, καλά είσαι. Τζόρνταν, θέλαμε επίσης για το τέρμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μην τραυματιστεί κανένα στην Ξάθη. Φίλε, όμως κράζεις τον Μελισσά που έκανε ένα λάθος. Δεν το κράζω το παιδί. Κοίταξε. Άκου παλικάρι μου, δεν το κράζω το παιδί, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει τώρα να είσαι με αυτόν. Ρε φίλε, ο Όλσεν μας έχει σφάξει τόσα παιχνίδια. Ναι, αλλά τώρα πρόσεξε, θα ήμασταν δεύτεροι. Πρόσεξε να δεις. Ο Όλσεν έχει και παραστάσεις, έπαιξε και Champions League, έχει παίξει πολλά τι παιχνίδια. Να τις κάνω, τις παραστάσεις. Ναι, με το Μελίσσα δεν περπατάς όμως τώρα.
Καλό είναι ο Μπέλης. Να το δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Πού, στο πρωτάθλημα? Στο πρωτάθλημα. Τώρα, με την Ξάνθη. Με την Ξάνθη. Και άμα φας ακόμα ένα τέτοιο. Λίγα έφαγες φέτος. Ένα ακόμα. Όλες λίγα έφαγες. Παλικάρι μου, ο Μπέλης έκανε 2-3 συμμετοχές και ο άλλος έχει κάνει πολλές, δεν είναι έτσι? Ο ένας είναι 25 χρόνια, ο άλλος είναι μικρός. Ο ένας έχει παραστάσεις από Champions League, ο άλλος δεν έπαιξε πουθενά. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πάρουμε goalkeeper οπωσδήποτε τώρα. Να μην πάρεις καθόλου. Έκλεισες. Για χαρά. Μην πάρεις καθόλου. Έκλεισες για χαρά. Πήρες με το γραφείο τον όλες, θα το στηρίξεις. Όχι ρε, δεν το στηρίζω. Μου βγάζουν πολύποδες στα λαρίνια να πούμε. Του στηρίζω. Ράμπου κόπτη, χωρίς να τα πεις για το ΑΕΚ Ηρακλής. Ευτυχώς πάντα έξω πέφτεις με την Ερακλάρα. Χίλια χρόνια. Ράμπου, να μιλήσω. Περίμενε ρε, ανάγωγε να πω τα μηνύματα. Ανάγωγε. Θα μιλήσω. Συγγνώμη. Όχι ρε, να μην ζητήσεις συγγνώμη. Βρίσε με, εγώ για να με βρίσεις το είπα. Λοιπόν. Έλα ρε, να μπούσε βρίσκω. Καλά, άντε λέγε. Γεια σου Ζούρνα. Δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι. Άντε πάμε, άντε λέγε. Λοιπόν, εγώ ήθελα, είδα τη φάση, το μάθος του, είδα τη φάση που έφαγε τον κόλο ΠΑΟΚ με τη Βέρεια. Και τα ρίξαν όλα στο τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας, να πω τη γνώμη μου, άσε μου να πω τη γνώμη μου και μετά. Κάτσε να ακούσω. Λοιπόν, έχει διαβάσει τη φάση ήδη, αυτή η αργόστροφη αμυντική του ΠΑΟΚ, μέχρι να, ο παίκτης της Βέρειας έχει βγει δύο μέτρα μπροστά. Το παιδί έχει διαβάσει τη φάση, βγαίνει έξω, τον προλαβαίνει η αμυντική, γίνεται αναμπούλα και ο αμυντικός του ΠΑΟΚ τη γυρνάει την μπάλα πίσω και του λέει τι γυρνάς την μπάλα πίσω αφού με είδες ότι βγαίνω. Αυτό το λέει για το παιδί. Κοίτα, όταν είσαι στη γραμμή της περιοχής και υπάρχουν παίκτες δικοί σου σε διεκδικήσιμη μπαλιά, φρόνιμο θα ήταν και για να καλύψεις και τον κόλο σου να μην βγεις. Ωραία. Λάθος. Να λάθος. Μην βγεις. Λάθος. Λάθος. Γιατί λάθος? Το παιδί διάβασε τη φάση. Ξέρει ότι είναι αργός ο Πορτογάλος. Του φύγε δυο μέτρα μπροστά ο Μαγεύσκι. Λες λοιπόν ότι ξέρει πολύ καλά τον Πορτογάλο και βγαίνει γιατί πιθανολογεί ότι θα του βγει φάτσα. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Αφού κάνουν προπόνηση μαζί, δεν ξέρει ότι είναι αργός. Το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν και οι πέτρες. Το ξέρεις και εσύ. Το παιδί διάβασε τη φάση, βγήκε έξω, γρήγορα να προλάβει. Προφτάσαν το Μαγεύσκι οι άλλοι, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Και πάει ο άλλος να πούμε ο συμπαίκτης του και του γυρνάει την μπάλα πίσω. Και φταίει το παιδί. Φταίει, πώς δεν φταίει? Τι φταίει? Ο άλλος γύρισε την μπάλα πού? Όταν διεκδικεί. Ούτε γύρισε την μπάλα ο άλλος. Όταν είναι στη γραμμή της περιοχής, διεκδικήσιμη η φάση μεταξύ συμπαικτών του και αντιπάλων. Ναι. Περιμένει να δει την εξέλιξη της φάσης και μετά θα βγει ή θα καθίσει κατά την αιστεία. Ωραία, βγήκε. Έκανε λάθος στην ίδια. Ο άλλος που γύρισε την μπάλα, μπορείς να πεις. Ο άλλος που γύρισε την μπάλα. Ναι. Ο άλλος έπρεπε να τη γυρίσει πλάγια την μπάλα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Και φταίει ο τερματοφύλακας τώρα. Φταίνει και οι δυο. Α, και οι δυο φταίνε. Φταίνει και οι δυο. Η άμυνα φταίει πρώτα. Για μένα. Όχι ο τερματοφύλακας. Και ο τερματοφύλακας στην άμυνα ανήκει, εντάξει. Κοίτα. Αλλά το παιδί προσπάθησε να προλάβει το μοιραίο. Και στο τέλος υπάρχει ο ίδιος. Για να αποκτήσεις. Για να αποκτήσεις μια. Ο τερματοφύλακας. Για να αποκτήσεις μια χημεία. Όχι, λάθος κάνεις, Τζόρνταν. Εσύ θες να φέρεις να με τον Γκόρντον Μπακ στον πάγο. Λάθος κάνεις. Τι είναι, φίλος μου για τον Φέρο. Λάθος κάνεις, ρε φίλε, να πούμε. Εσύ γιατί δεν κάνεις λάθος? Αφού βγήκε εκεί πέρα, ρε φίλε. Όλη η ιστορία είναι. Βγήκε έξω το όλη η ιστορία είναι ότι ένας τερματοφύλακας μπαίνει 20 χρονών. Πόσο είναι αυτό το παιδάκι, ούτε που ξέρω. 20 χρονών. Λοιπόν, χρειάζεται ένας τερματοφύλακας να παίξει 3-4 μήνες με τους ίδιους αμυντικούς. Τώρα θα μου πεις ότι έχει και δίκιο. Φταίει και ο Σκόδας που την γυρνάει πίσω. Εντάξει, γιατί είναι παιδί νάπηρο. Αλλά όλη η ιστορία είναι ότι. Βγήκε και ο άλλος, όλη η ιστορία είναι ότι δεν του κατσιζαριά του τερματοφύλακα με το λάθος που έγινε και αμέσως να πούμε πάνε να πάρουν τερματοφύλακα με δανεισμό. Χωρίς πρόπτη. Εγώ για να μην κλέψω τον χρόνο σας, ναι, θέλω να πω το εξής. Έχω την εντύπωση, εγώ δεν πάω ξύς. Έχω την εντύπωση ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ εκθέτει τους τερματοφύλακες. Και ο καλύτερος τερματοφύλακας να φύγει, αυτή η άμυνα που έχει ο ΠΑΟΚ θα τον εκθέσει, θα το ξέρετε παιδιά. Εντάξει, ο άλλος τώρα έφαγε ένα σούτα έξω από την περιοχή της Πάλας, το 3-0, το 3-1 στις καθυστερήσεις. Φταίει η άμυνα. Ο Όλσεν ο ψηλός που θέλω να το στηρίξω. Ο Όλσεν, εντάξει, ο Όλσεν έχει παίξει πολλά μάτς και έπρεπε ήδη να. Εντάξει, ναι, ρε παιδιά, ο Όλσεν καταρχήν ακολουθεί πολύ μεγάλη απόσταση από την τετράδα του. Όταν η άμυνα του παίζει, ας πούμε, ψηλά, ο Όλσεν πρέπει να είναι 15 μέτρα από τον τελευταίο του αμυντικό. Του πάει 30 μέτρα. Έχει κάτι λεπτομέρειες οι οποίες δεν τις μιλάει κανένας, δεν τις λέει. Έχει κάτι τοποθετήσεις.
Έχει κάτι λεπτομέρειες στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, ναι, παίζει ο Ολυμπιακός Λεβαδιά. Τρώει το τρίτο γκολ ο Λεβαδιακός. Παίρνει ο Τζόρι την μπάλα, τον τριπλάρι, τον τερματοφύλακα, τον βάζει μέσα. Ρωτάω εγώ τώρα. Τι λάθος κάνει ο τερματοφύλακας? Δεν με απαντάει κανείς. Λέγε ρε, τους λέω. Δεν μου λέει. Ο τερματοφύλακας εκεί όταν πέσει, πρέπει να πέσει από την κλειστή του τη γωνία. Και άμα τον περάσει από την ανοιχτή, ο Τσόρι, μαγιά του. Άμα το, δηλαδή, έχει κάτι λεπτομέρειες πάρα πολύ μικρές. Εγώ θα συμφωνήσω με σένα. Λεπτομέρειες. Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ αυτό που λέω, θα συμφωνήσω με σένα ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργούς αμυντικούς πίσω. Έχει πολύ αργούς αμυντικούς. Και ο Βελίδης αυτή τη στιγμή που χάνει από Μπόι με ένα 82 είναι όμως ταχύτατος, εκρηκτικότατος. Με καλή λαβή, με καλή λαβή, με καλές τοποθετήσεις, εκρηκτικός, καθοδηγεί την άμυνα του, είναι ο κυρίαρχος στην άμυνα του. Δεν είναι ο κρύος ο τερματοφύλακας, ο βόρειο-ευρωπαίος, ο ψηλός αλλά αργός. Είναι μαχητής, είναι μαχητής, ταιριάζει, είναι φτιαγμένος για λαού σαν τον ΠΑΟΚ, άσχετα αυτή δεν πάει στο γήπεδο τώρα. Είναι, πώς το λένε, ο τερματοφύλακας που λέμε, θέλω γρήγορο επιθετικό, γρήγορο εξτρέμ, να ξεσηκώσω την κερκίδα. Θέλω και γρήγορο τερματοφύλακα. Κι ας είναι ένα 82. Κι ας είναι ένα 82. Ο Βελίδης παίζει και μπάλα. Ο Βελίδης κάνει και μπαλιές, ξέρεις. Βγαίνει και έξω να. Βοηθάει και σε αυτό το τομέα. Ο Βελίδης με τα πόδια δεν είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός σαν λίμπερο και μπορεί να σπάσει μπαλιές. Κάθεται στον αντιπάλον με εκρηκτικά 25άρια. Αν ο ΠΑΟΚ παίζει κατακτητικό ποδόσφαιρο και με την τετράδα ή την τριάδα της άμυνάς του ψηλά. Έχει ταιριάζει, ψηλά. Ταιριάζει. Ο Αθανασιάδης είναι μέχρι τη μικρή περιοχή. Δεν μπορεί να παίξει σε μεγάλη ομάδα που επιτίθεται. Δεν τον έχουν δει. Λέτε τα γάτια. Πάρουμε τον Αθανασιάδη. Μα ο Αθανασιάδης έχει αδυναμία στα ψηλά σου. Ο Αθανασιάδης, άμα παίξει του χρόνου Β' Εθνική, ο παθρακικός κατακτητικό ποδόσφαιρο, και παίξει τα 25 μέτρα, τα 15 μέτρα, τα 20 μέτρα σπριντ, για να πάει να κάνει το λίμπερο, είναι αργός. Δεν τα βλέπουν αυτά. Εγώ που έχω ψώρα με αυτά, κάθομαι και τα βλέπω. Σε φιλώ να σε κάνω. Εγώ έχω φελάνα με αυτά. Ανισορροπία με αυτά. Κάθομαι και τα βλέπω. Να πω και κάτι άλλο και να κλείσω. Πες το γρήγορα. Γρήγορα. Για τον Μπερμπάτοφ, να πω Μπερμπάτοφ, ρε παιδιά. Είναι μεγάλος παίκτης, αλλά είναι στο τέλος της καριέρας του. Αυτός ήρθε εδώ πέρα, τι του είπαν, τι του κάνανε εκεί με τα συμβόλαια. Αυτός ήρθε εδώ σαν βιτρίνα, δεν ήρθε σαν να παίξει, να βοηθήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και επειδή στο τέλος τι, δηλαδή τι, πού κολλάει αυτό, είσαι στο τέλος, και... Δεν μπορεί να παίξει το παιδί. Πού το ξέρει το... Δεν έχει το αίρισμα να παίξει, κατάλαβες. Κλείσε, Βίλε, τα λέμε, Γεια. Ο Μπερμπάντοφ πρέπει να παίξει 4-3-3, στιτό στην περιοχή, να το φορτώνουν τα εξτρέμ, να έχει μπακ να ανεβαίνουν να το φορτώνουν και να παστελώνει σε κατοχή μπάλας 80-20 ο ΠΑΟΚ, 70-30 ο ΠΑΟΚ. Εφηνιδιασμό δεν μπορεί να βγάλει, επιθέσεις θα χαλάσει. Είναι μόνο το στυλ, φορτώνει ο Λίνο, έρχεται ο Κλάους ή ο Μπερμπάντοφ και πετυχαίνει τον γκολ. Στιτό στην περιοχή, αυτό μπορεί, ούτε δεκάρι, ούτε σολίστας, ούτε τίποτα, στιτό στην περιοχή. Διάλειμμα, ανοίγουμε πάλι γραμμές, 90-90-90. Και φυσικά καλό Εβιτάλ, έτσι, 23-12-200-500, στην προνομιακή τιμή για εσάς 34 ευρώ και 90 λεπτών, αντί 52-53 κάπου τόσο, 55 ευρώ, άρα έχετε μεγάλο προνόμιο, και εγώ τελειώνω το μπουκάλι μου και πρέπει να πάρω και εγώ. Λοιπόν, για πάρα πολλές δυσλειτουργίες του οργανισμού μας, όπως είναι η δυσκυλιότητα, το ευερέθιστο έντερο, με το στρες που περνάμε όλοι μας, φυσικά με τις... το ανεβασμένο ζάχαρο, οι χοληστερίνες, όλα αυτά πέφτουν, και τολμώ να πω ότι είναι εύγευστο, το βάζω εγώ και στο χυμό μέσα και στο γάλα που πίνω, το βάζω μέσα και κάνω ένα ωραίο συνδυασμό, γιατί και εγώ με τις γεύσεις, παιδί. Λοιπόν, 90-90-90, 98-80-90, ποιος Βελίδης τώρα, λέει, φτάνει πια με τις μετριότητες, ο 7-75. Οι σοβαρές ομάδες χτίζονται από τη θέση νούμερο 1. Θα κάνουμε υπομονή μέχρι το καλοκαίρι να πάρουμε τέρμα του εκατομμυρίου. Αναφορικά με τον Van de Vaart, δυο παλέμαχοι δεν χωράνε σε μια ομάδα. Πολύ ωραίο μήνυμα προς το τελευταίο σκέλος της.
3-1 προβλέπει ο 127 υπέρ της ΑΕΚ, αισιόδοξος. Άμα με την ΑΕΚ πάρεις Βελίδη και κάνει τσαφ, λέει, και το φάει, τι κάνεις, λέει. Παίρνεις την άλλη εβδομάδα άλλο τερματοφύλακα. Λέω στα 18. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλώς τον. Είμαι ο Ακρίτας από Λευκάδα, πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή σας. Γεια σου, ρε Ακρίτα από τη Λευκάδα. Και ένας βασικός λόγος είναι ένας αγνός παοκτής που είναι εκεί πέρα, ο Τζόρνταν. Τον ακούω πολύ καιρό και μου αρέσουν αυτά που λέει. Ήθελα να κάνω, παιδιά, μια πρόβλεψη και να δούμε αν θα βγω αληθινός. Για κάντε μου. Εγώ λέω το εξής. Mm-hmm. Η μόνη περίπτωση να μην χάσει τη δουλειά του ο Τούντορ και να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, η μοναδική περίπτωση είναι να αξιοποιήσουμε τον Μπερμπάτοφ. Του Γάβρου δεν του παίρνει κύπελο με το καλό και με τον Αθανασιάδη. Και ο Τούντορ, αν δεν καταφέρει να αξιοποιήσει το Βουλγαρό με το Μάτο Τζαπατσούλη και τον ένα και τον άλλο, δουλειά δεν γίνεται. Γράψε το προγνωστικό μου σε μια ακρούλα για να το θυμάστε. Για βρες τρόπο εσύ να την αξιοποιήσεις, λοιπόν. Να το φέρεις ένα δεκάρι. Κάτσε, ρε, περίμενε, μην πετάζεσαι, να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, να δούμε τι έχει να πει. Μια ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Για να ακούσουμε. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι ή θα τον βάλεις μπροστά μόνο του, ή στα μάτια της Τούμπας με τις εύκολες ομάδες θα κάνεις αυτό που έκανε με τη Βέρεια αναγκαστικά. Δηλαδή τι ένα να κάνεις. Ένα από τα δύο έχει. Ένα από τα δύο. Ποιες είναι οι εύκολες ομάδες από εδώ και πέρα. Σου λέω εγώ τώρα. Πες μου μια εύκολη. Ξάβει είναι εύκολη. Μου λέει και τα ντέρμπι, έτσι. Μου λέει, ναι, στα ντέρμπι θα τον βάζει μπροστά Φιλαράκο μου, αναγκαστικά. Ναι, ναι, σωστό, συμφωνώ. Στιτό, περιπατητή. Και ναι, ναι, ναι. Άμπραβο. Λίγα μέτρα και τέτοια. Ξεκούραστο. Άλλο. Φρεσκαδούρα. Ναι, ναι, έτσι είναι αυτό που φρεσκαδούρα, ναι, συμφωνώ. Μόνο έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, όμως. Ναι. Θα πρέπει να συλλέξεις και τα αρνητικά όταν χάσεις την μπάλα. Γιατί... Παιδιά, θα βάλεις τους γρήγορους από πίσω να μαζεύουν τα σκουπίδια. Ξέρεις ποιοι είναι οι γρήγοροι από πίσω. Πες μου τους γρήγορους που θα μαζεύουν τα σκουπίδια, τα μαζεύω εγώ 20 χρόνια σπίτι μου, λέγε. θα φάει, φίλε, πολύ τρέξο να του βγει του η γλώσσα και μπάλα, του κάτσε, και του χαρίσει, ναι, και του καθενός. Δεν μπορείς να φας, να μαζεύουν, δεν μπορείς να φας τον Αλβανό όμως έτσι σχέδιο, μαγκά. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς όμως για τώρα. Αλλιώς ο Γάβρος δεν του παίρνει σκύπελο. Θα βρεις ρόλο στον Αλβανό και θα του πεις, μάγκα, ξέρω εγώ. Τρέχα το νου σου, δεν θα πατήσεις περιοχή αντιπάλου. Ναι. Ωραία, φάσε λίμπερο στα χαφ, κάτσε χαμηλά και θα βγάζεις τον ένα μπακ ψηλά. Αυτό θα είναι το κόλπο σου. Θα βγάζεις, ας πούμε, τον Κίτσιου και θα κρατάς ποιος θα παίξει εκεί αριστερά, δεν ξέρω. Ναι, παιδιά, σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να τους εμολάς όλους απάνω και άμα χαθεί μπάλα να έχουμε το Αναστασιάδη. Οκ. Για το, ναι, 4, για το 4-3-3. Δεν μπορεί να φας το. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα στη ζωή. 4-3-3 και τρως τον Κάτσε και ο Μπερμπάτοφ δεν θα μαρκάρει και στιτό στην περιοχή. Και άντε φόρτωνε και άντε ανέβαινε. Δεν γίνεται. Ναι, και μαζεύτε ναι, οποιαδήποτε απώλεια εσείς οι άλλοι. Τέλος πάντων, παιδιά, ο Γάβρος δεν χάνει αλλιώς κύπελο. Μόνο από το Βούλγαρο το χάνει. Σας το λέω και γράψε την πρόβλεψή μου. Και αν δεν αξιοποιήσω τον Τούντορ το Βούλγαρο θα πάρει πόδι. Θα πείτε το από Ακρίτας. Και το τελευταίο, μην σας καλυστερώ. Ωραίος ο Ακρίτας. Ο Ακρίτα που είσαι, που είσαι σε ποιο μέρος. Είμαι από Λευκάδα, ναι, και ναι. Έχω συμπαθήσει πολύ την αγνότητα του Τζόρνταν. Αν έρθει από εδώ αυτό το παιδί να το ανακοινώσει και θα αφήσω εγώ το τηλέφωνο μου να τα πω από κοντά. Έγινε μου φαίνεται διαγνήσεις παοκτής αυτός ο άνθρωπος πραγματικός. Είναι. Ο Βλάξ παοκτής. Ο οποίος... Να είστε καλά. Το Βλάξ. Το Βλάξ σημαίνει στις μέρες μας ανιδιοτελής. Δηλαδή όπως ήταν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας κτλ. Σήμερα. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Ακούγομαι. Γάβρος από Ρεσόλους και Τούμπα. Να τα. Γάβρος, πώς το τονίσεις. Για ξανά κάτω. Γάβρος. Γάβρος. Δεν μιλάω σιγά, Τζόρνταν. Αυτά που λες ότι να μην με ακούσουνε, αυτά. Παλιώσανε. Καλά, λοιπόν. Σιγά μιλάς έξω. Δεν σε ακούει κανένας. Πώς. Έξω, δεν σε ακούγεις έξω. Ξέρεις πώς ακούγεται έξω. Όπως εσύ στην Αγίου Δημητρίου. Άσε ρε μεγάλο. Το GPS στον Παοκτσίνο δεν υπάρχει στο Αγίου Δημητρίου. Άμα γράψεις Αγίου Δημητρίου GPS δεν βγάζει αποτέλεσμα στην αναζήτηση. Ναι. Τέλος πάντων, αυτός ρε Κωστή, ο εκδής που βγήκε δεύτερος, τρίτος, πότε βγήκε. Ο φοιτητής. Καλό, ναι. Παιδί, καλό παιδί. Ρε, καλό παιδί που είναι το καλύτερο παιδί στα Γιάννενα. Ναι. Αλλά τι είναι αυτά που λέει τώρα, τρώει το τάλιρο και βγαίνει μετά από 3 μήνες και μας λέει ότι αν ήταν η διαιτησία 50-50 θα ήμουν πάνω από το παιδί. Έχει δίκιο το παιδί αυτό, να ξέρεις. Ποιος έχει δίκιο με τον Πλατέλα και με τον Αραβίδη που δεν ξέρει να κολουθάει μπάλα. Τι δίκιο έχει. Έχει δίκιο. Με 50-50 θα είχες τουλάχιστον 2 ήττες μέχρι τώρα.
δύο ήττες, ποιες είναι οι δύο ήττες? Κοίταξε να δεις τώρα. Να σε πάρω από την αρχή, από τα πρώτα παιχνίδια. Ένα πόντο με τη Λεβαδιά βάγανες. Μη μου πεις δύο, πες μου μία ήττα. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Παιχνίδια που τα πήρες έτσι με σπρόξιμο είναι 4-5 παιχνίδια φέτος. Τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξες καθόλου. Δεν έπαιξες με τον Παναθηναϊκό. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Για ποιο? Για το, την αναβολή του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα. Ωραία, πες μου ένα μάτσο. Όταν λέτε κάτι, τεκμηριώστε τα ρε παιδιά. Μην το λέτε αερολογίες έτσι μόνο για να το πείτε. Πες μου, παιχνίδι ξέρω εγώ Ολυμπιακός. Πρώτη αγωνιστική με ποιον έπαιξες, με τη Λιβαδιά? Με τη Λιβαδιά. Θυμάσαι τι έγινε με τη Λιβαδιά? Ναι, κόντρα την μπάλα στο πόδι του Μιλουτίνοβιτς. Άσε μέχρι να φτάσει εκεί πέρα. Τα offside που έκοβε τη Λιβαδιά, θα θυμάσαι η καμικάζη εκεί στο πλάι? Ναι. Θα θυμάσαι? Το θυμάμαι. Και θα τρώγε τον κουλ κάποια στιγμή. Άλλο, πες μου. Με την Τρίπολη. Τι έγινε με την Τρίπολη? Για θυμίσου εσύ. Τι να θυμηθώ ρε τον τώρα πλάκα με κάνετε. Πόσα. Έχω ομάδα που έχω την πολυτέλεια να κρατάω στον πάγκο παίκτες τύπου Κασάμι, τύπου Καμπιάσο. Τύπου Ερνάνια. Λοιπόν, Μαθή. Άκου. Μπροστά ο Ολυμπιακός είναι ο Μαδάρα. Είναι ο Μαδάρα, το λέω εγώ. Τα εξτρέμ του. Ο Τσόρι που είναι αναπληρωματικός είναι πολυτέλεια. Τσόρι, ακριβώς, ο Τσόρι. Ναι, ο Φορτούνης κτλ. Ο Ιντέγε και ο Φουμπόκασον έχουμε δηλαδή στάσεις για αυτούς τους δύο. Αλλά μπροστά. Ο Ιντέγε είναι επιθετικά, ναι. Τι λες τώρα, ρε. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Είναι κλασικό center for Premier League. Έχεις μεγάλο τερματοφύλακα. Έχω μεγάλα μπακ. Και καλό δεύτερο. Όχι μεγάλα. Έχεις μεγάλα μπακ πλαϊνά. Πλαϊνά ακριβώς που βγαίνει με λέει ο άλλος ο εκδής. Έχω το καλύτερο δεξί μπακ. Βεβαίως. Βρεωμάρ τι είναι βρεωμάρ. Ανασταλτικά, ανασταλτικά όμως. Ανασταλτικά όμως. Ο 6 ή 8 όποιος κι αν είναι. Ο 4 και ο 5 εκεί σε σώσανε. Εκεί σε σώσανε. Σε πολλά μάτς. Εκεί δηλαδή αν πάρεις το δεξί στόπερ, τον αριστερό στόπερ, το εξάρι και το οχτάρι του Ολυμπιακού και το βάλεις, το βάλεις στον ΠΑΟΚ, δεν θα πάει καλύτερα. Το βάλεις στον Παναθηναϊκό, δεν θα πάει καλύτερα. Και με τη διαιτησία που έχουν αυτές οι ομάδες. Για το βάλεις στην ΑΕΚ, βάλε, πώς το λένε, Σιώβα, Ντακώτα, Μιλιβόγεβιτς, Κασάμι. Βάλ τους. Και αμολύσουν μπροστά. Και πάρε αντεπίθεση. Εγώ και κάνε φάουλ, θα σε σηκώνουν τα offside όπως πρέπει, να δούμε πώς θα πας. Η αδυναμία σου είναι εκεί, φίλε. Εκεί ο άξονας ανασταλτικά. Ναι, να απαντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι η γνώμη δικιά μου είναι ότι ο Σίλβα καλύτερα να βάζει center back τον Μιλιβόγεβιτς και όχι τον Ντακώστα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Πολύ ωραίο. Ήρθε μεγάλες περγαμηνές. Αλλά δεν προβληματίζεται γιατί έχει τον επόπτη αυτός. Λοιπόν, έχω από μια ερώτηση στον καθένα. Να κάνεις τον Τζόρνταν την πρώτη. Για πες. Τζόρνταν, σε 2-3 εβδομάδες περίπου είναι το ντέρμπι στο Καρεσκάκι, σωστά? Ναι. Κάνε μια πρόταση για τον αγώνα. Νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα πολύ νωρίς. Ξέρεις την ημερά. Θα τα ξαναπούμε πολλές φορές με αυτό. Πώς? Θα τα πούμε πολλές φορές με αυτό, δεν νωρίζει να ακούμε. Πες μου μια πρόβλεψη για τον αγώνα. Τι να σου πω ρε φίλε, τώρα αύριο έχουμε παιχνίδι με την Ξάδη, μπορεί να τραυματιστεί κάποιος εκεί. Άκουσες τι είπε ο Αλέφαντος στην εκπομπή. Τι να ακούσω τώρα τι είπε ο Αλέφαντος. Εγώ τον Αλέφαντο δεν τον έδινα σημασία όταν ήταν 40 χρονών ρε φίλε, τώρα στα 600 θα το δώσω σημασία. Την μπάλα που ξέρει ο Αλέφαντος. Ναι, εντάξει, ξέρει μπάλα αλλά είναι άτιτλος. Πώς? Ξέρει μπάλα. Εντάξει, αυτό πολλά παίζουν ρόλο. Πολλά παίζουν ρόλο. Στον Ολυμπιακό πήγε δεν πήρε πρωτάθλημα. Ο Σεγκούρα πήρε πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και τώρα μια ερώτηση στον Κωστή. Ναι. Βλέπεις ότι και εσύ σε σχέση με πέρυσι ο Ολυμπιακός είναι μέρα με τη νύχτα. Έτσι και ανασταλτικά και επιθετικά και τα πάντα. Πιστεύεις αυτή η αλλαγή της εικόνας της ομάδας έχει επέλθει από την αλλαγή προπονητή, από την αλλαγή τεχνικού διευθυντή, από την αλλαγή των σκάουτερ, πού το οφείλεις αυτή την αλλαγή του Ολυμπιακού? Όχι για το πρωτάθλημα, εντάξει, το πρωτάθλημα είναι γελίο. Όσον αφορά την Ευρώπη που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος. Άσχετα με αποκλείστηκε. Θα μπορούσε να πάει καλύτερα ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Εάν δεν είχε αυτή την αλαζονία να τη μεταφέρει από το γήπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα, να τη μεταφέρει στην Ευρώπη. Εάν πάρει χαμπάρι ο Ολυμπιακός, πόσο μικρός είναι στην Ευρώπη και να κλειστεί, να κλείσει χώρος κτλ. Κάνει λάθος. Κάνω εγώ λάθος. Μάλιστα.
Είναι μικρός στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Είναι μικρός, είναι μεγάλος είναι. Ποια ελληνική ομάδα είναι μεγάλη στην Ευρώπη, δηλαδή, για να είναι Ολυμπιακός. Νούμερο 20 είναι, ρε παιδιά. Ποιος μικρός είναι. Τι νούμερο 20 είναι. Νούμερο 20 είναι. Τι νούμερο 20 είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι 70 κάτι. Ποιος είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Με το που ξεκινάει η Ευρώπη, μπαίνει στον όμιλο απευθείας, έχεις ξέρει πόσα παιχνίδια. Ναι, μπαίνω στον όμιλο γιατί πάω πρωτάθλημα. Αυτό, από εκεί ξεκινά. Ναι, με τον νου σου. Τόσα χρόνια. Κάτσε τώρα. Γιατί αφού έχεις την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τόσα χρόνια, γιατί είσαι μόνο 20, εσύ ήσουν έκτος. Γιατί στην Ευρώπη είμαι άτυχος. Είμαι η μόνη ομάδα. Τι άτυχος είσαι, ρε φίλε. Άτυχος είσαι. Μαζεύω 9 με 10 πόντους. Έκλεισε, φτάνει. Άτυχος είσαι, ρε φίλε. Κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο. Λέγε. Είμαι στην Ευρώπη Τζόρνταν άτυχος, γιατί βλέπεις φέτος π.χ. την Γκένκ. Άτυχη ήταν η Μπενφίκα πρόπερση εδώ πέρα που είχε γύρει το Καρασκάκι και δεν μπορούσε να μπει μπάλα μέσα. Πώς, την είχαν νικήσει τότε την Μπενφίκα. Ναι, αυτό με μία φάση ήρθε ο Μανουλάς από πίσω, βάλανε την κεφαλιά και αυτό ήταν. Και άλλοι βομβαρδίζανε. Και τι να κάνουμε. Ποιος ήταν ο άτυχος τώρα, για πες μας. Πώς. Με εκεί το μάτς πέρασες. Ποιος ήταν ο άτυχος, ποιος ήταν. Ήμουν ατυχερός τότε. Λοιπόν. Όχι άτυχος. Έφυγες. Καληνύχτα. Άτυχε. Μέσα στο Ζάγκρεπ δεν δίνει το 90 πέναλι στο Ζάγκρεπ. Πάμε. Πώς είσαι, άτυχος. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Δύο-τρία πράγματα για να σου πω για τον ΠΑΟΚ εγώ. Να πείτε ό,τι γουστάρετε για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω, αν θέλουμε να θεωρούμε σοβαρή ομάδα σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο, Όλσεν, και εδώ θα συμφωνήσω με τον Τζόρνταν, Όλσεν, Κάτσε και Μακ δεν φεύγουν και πρέπει να παίζουν. Όλσεν γιατί να παίζει? Για ένα πολύ απλό λόγο και οι τρεις. Αν θέλουμε να θεωρούμε σοβαρή ομάδα οργανωτικά. Όλσεν γιατί να παίζει? Και οι τρεις έχουν μπροστά τους Μουντιάλ. Και από αυτούς τους τρεις παίκτες με ένα καλό παιχνίδι στο Μουντιάλ μπορείς να πάρεις λεφτά. Συμφωνείς, Τζόρνταν? Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Πες ότι δεν τον θέλεις τον Όλσεν. Εγώ αγωνιστικά μιλάω. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι, αγωνιστικά ο Όλσεν δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι ένα τερματοφύλακας σειράς. Δεν είναι δάφκος σε κανένα παιχνίδι καραγκιουζιστικό. Υστερεί σε κάποια πράγματα τεχνικά. Ξαφνικά από ένα πολιτισμένο περιβάλλον στη Σουηδία σε παιδικό επίπεδο και κάποια μάτια Champions League πάλι πολιτισμένο βρέθηκε σε μια ζούγκλα να παίζει, να τον κάνουν screen δύο παίκτες του Ηρακλή, πράγματα που δεν στέκουν ποδοσφαιρικά. Ναι, καλέ τον καημένο, ματώθηκε το βλέφαρό του. Όχι, δεν διαφωνώ ότι θέλει να κάνει. Τώρα είναι δυνατό. Αλλά κανείς δεν μου λέει ότι αυτοί οι τερματοφύλακες που θα έρθουν δεν θα κάνουν τα ίδια. Ας έκανε και τρία λάθη μόνο τώρα. Τι έγινε, δεν έκανε. Έκανε οποιοδήποτε θα κάνει. Και τι έγινε ο δηλαδή. Ή ο Αθανασιάδης ή ο Δάφκος. Τον κάνει τώρα τέσσερα χρόνια συμβόλαιο, δηλαδή τώρα τον καθαρίζει με τρία λάθη τώρα. Ρε φίλε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα επιτελείο προπονητών και προπονητών τερματοφυλάκων και προπονητών. Αν κάνει κάποια τεχνικά λάθη να τον διορθώσουν. Σιγάρε φίλε. Εδώ παπούτσια πας να αγοράσεις. Πρώτα απ' όλα κάναν λάθος, συγγνώμη, δευτερόλεπτο. Στο 3-0 με τα Γιάννενα, βάζει, τρώει ένα γκολ, γίνεται 3-1 σκαδίδι και τον καθαρίζει από εκεί. Κακός, ρε φίλε. Συμφωνώ, Τζόρνταν, ναι. Αυτό συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ για τον Όλσεν. Δεύτερον. Καθίστε, ρε φίλε. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό, διαφωνώ εγώ. Διαφωνώ εγώ. Το ξέρω ότι διαφωνώ. Εδώ πας να αγοράσεις παπούτσια και πας σε 10 μαγαζιά. Όχι η φτέρνα είναι έτσι, όχι το δάχτυλο χτυπάει, αλλάζει και τα λοιπά. Κάτσε, μισό λεπτό. Κάτσε, λεφτά κάνει. Εδώ κρέπα, βρε εδώ κρέπα, πας να. Ρε άσε τώρα η κρέπα κάνει 1,5 φράγκο, την πετάς άμα δεν σ' αρέσει. Εδώ κάνει λεφτά, στοιχίζει αυτό. Αυτό στοιχίζει, μεταγραφή είναι. Όταν λοιπόν είστε ταγάρια, ποδοσφαιρικά ταγάρια, και δεν βλέπετε βασικά πράγματα στη ζωή, φίλε, τη λεπτομέρεια κρίνει το αποτέλεσμα. Άκου εμένα. Άκου εμένα. Ναι, σ' άκουσα. Ναι. Άκου. Όταν ένας τερματοφύλακας. Όταν ένας. Έγινε λάθος, έγινε το λάθος. Ωραία. Τον πήραμε. Πάμε παρακάτω. Από εδώ και πέρα, ναι. Με τον Όλσεν, όπως σε λέω και με τον Κάτσε, έχεις τη δυνατότητα με αυτούς παίκτες να παίξεις. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να το να καταλάβω. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Για να γίνει, πρέπει. Δεν ξέραν και κάναν λάθος, έτσι δεν είναι. Ναι. Εδώ τον είδαν τον παίκτη, οι ειδικοί αυτοί που ξέρανε. Πώς κάναν λάθος τότε. Δεν είναι λάθος, ναι. Εκ του αποτελέσματος λάθος. Όχι, δεν βγήκε μέχρι τώρα, δεν κάναν λάθος. Δεν βγήκε. Ναι. Το στηρίζεις λοιπόν να βγει, δεν κατάλαβα. Φίλε, τεχνικός διευθυντής που φέρνει τερματοφύλακα υψηλού επίπεδου και βγαίνει σε δηλώσεις ο τερματοφύλακας και λέει δεν παίζω με τα πόδια, τον παίρνεις από τα αυτή, όχι τον τερματοφύλακα, τον τεχνικό διευθυντή, τον πας εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Τον τραβάς ένα κλωτσίδι, πέφτει μέσα στα σκατά του Θερμαϊκού και περνάει το λιμενικό αφού πνιγεί πρώτα.
Άντε φίλε, για χαρά, για χαρά. Μη. Λέγε. Ναι. Ναι. Θέλω να δεις λίγο τη φάση κανά αυτή του λάθους. Ναι. Και θέλω να με σε ρωτήσω κάτι που ξέρεις. Μπορεί να σου φανεί γελίο. Παρακαλώ. Υπάρχει περίπτωση ο Σκόνδρας που γυρνάει την μπάλα λάθος να πέρασε το Μελισσά για παίκτη της Βέρειας επειδή φοράει μπλε? Πρέπει να το ρωτήσουμε. Μπορεί να σου φαίνεται αστείο, αλλά δες λίγο τη φάση. Γιατί κοιτάει τον αέρα. Και ξαφνικά όταν όλοι κοιτάνε τον αέρα, δεν κοιτάει κανείς ποιος βγήκε τερματοφύλακας. Και ο τερματοφύλακας δεν βλέπει τους αμυντικούς. Και ξαφνικά όταν η μπάλα φτάνει σε κάποιο σημείο, βλέπει δύο παίκτες. Ο τερματοφύλακας δεν πρέπει να φωνάξει, ας πούμε, κάτι. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Λέω αν είναι πιθανόν. Γιατί φοράει, δεν στον Τζόρνταν. Σορτσάκι και κάλτσι φοράνε άλλοι. Αλλά η φανέλα τους είναι ίδιο χρώμα. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Δεν έπρεπε να φοράει άλλο χρώμα ο τερματοφύλακας. Είναι λίγο γελίο, αλλά δες το. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Καλή εβδομάδα να έχεις, φίλε μου. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Εμείς παρακαλάμε, φίλε. Κοτσό. Έλα, φίλε. Έλα, τι κάνετε, ρε. Τι κάνετε, ε. Καρδίτσα, ρε. Μη κατάλαβες, ε. Ξεχνιέσαι. Τι κάνετε, ε. Πάει να πει. Είπες κανένα Τσιπράκι σήμερα. Τσιπράκι, ναι. Είδα τον Τσίπρα μικρό σε μια φωτογραφία. Τσιπράκι τον είδα. Είσαι ωραίος, ε. Ωραίος. Χαιρετίσματα και στο Γιάνναρο μέσα. Εδώ είναι ο Γιάνναρος. Να είναι καλά, βρε παπαδιά, βρε παπαδιά. Ακούς? Ακούω. Λοιπόν, αυτό που θα πω τώρα εσύ διαφωνείς, άστο για τον Τζόρνταν θα το πω. Έλα, πες το. Ακούς, Τζόρνταν? Για μένα προσωπικά, εντάξει, δεν έχουμε δεκάρι που δεν έχουμε. Ο Άντωνης για μένα είναι πολύ πιχτρόνι για να τον πάρουμε. Δεν έχω δεκάρι. Καλά, από την καρδίτσα και μέσα. Άσυ, μην κρέμψει. Ο Άντωνη ξέρει πολύ καλά, καλά λέει ο άνθρωπος. Τον Άντωνη, αν τον πάω στον Αναστόπουλο τώρα και τον πάρω τηλέφωνο, ξέρεις, θα με κάνει τρία χρόνια, θα με κόβει την καλημέρα. Πάντω σε κάνα που ξέρει μπάλα. Πάντε τον Άντωνη να παίξει. Τον καταστρέφει. Άκου, άκου τώρα μένα, ρε βλάχο, αυτή είναι αυτή. Άκου τώρα μένα. Περίμενε. Πάρ τον Άντωνη και δώσ' τον στη Βέρεια. Ναι. Άμα δεν πέσει η Βέρεια, ναι. Έλα δώσ' μου μια γροθιά και βούλωσέ μου το μάτι. Πάρ τον Άντωνη, τώρα... πάρ τον Άντωνη και πάντονα ναι. Στον Ατρόμητο. Άμα δει εντεκάδα, φτύσε με. Ποιον Άντωνη. Δεν μπορεί να τον πάρει την μπάλα κανένας. Και τον πάρει την μπάλα κανένας. Πού την είδες και μόλις κάνει. Άκου να δεις τώρα, κοτσό. Μόλις κάνει διείδης και σουτάρει μια βουλίδα, τι τον εκδίδης που τι διείδης, τι βουλίδα ρε. Τι με τρελάνετε, τι βουλίδα ρε. Καλά, εσύ πάντα έτσι λες. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω, πάρ' τον τον Άντωνη και πάρ' τον στον Παπαδόπουλο του Άβελ που δεν έχει καφ. Θα σε δώσει κάτι που. Θα σε δώσει κάτι που λες. Ναι, πώς. Βρε, τον καταστρέφει τον Δράκουμέντο, σου λέω. Άντε πάλι. Εκεί άντε πάλι. Σε ριμπάλα ο Άντωνης, καλά σου λέει. Σε ριμπάλα ο Άντωνης. Τον καταστρέφει, σου λέω. Ο άνθρωπος τι να πούμε. Μιλάω και με τον ξάδερφό μου και μαλώνουμε για αυτό το θέμα συνέχεια να πούμε. Δεν σε πλάτωσε ο ξάδερφός μου. Γιατί δεν βάζει τον Άντωνης μέσα. Έτσι λέει. Δεν έχουμε δικάρι καθόλου. Να τον βάλουμε τον Άντωνης. Να πάμε στο Καραϊσκάκι με τον Άντωνης. Τον Μπερμπάτοφ σταματημένο και τον Τζαβέλα να πιάνει τον Ιντέκη. Εντάξει, φίλε, να πάρουμε τον Άντωνη. Ό,τι πει. Τι να πω εγώ. Πρέπει να τον δοκιμάσει. Αυτό δεν παίρνει σε 18 να πούμε. Το δοκιμάσει. Εσύ τι λες, δεν το δοκίμασε. Έρεγε εγώ, έρεγε τι να σε κάνω. Αυτό κάτι να σε βρω. Έρθει κάτι, έρθει πάνω. Έρεγε εγώ το στανιό γαμό. Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Άστο. Αυτό ο Μπλαχομπόχο, πόσο χρονών είναι που είναι εδώ στη Γερμανία κι αυτό? Μικρό είναι. Ναι. Να κάνετε παρέα, γίνετε, ναι. Να γίνετε δυο βλάχοι. Ναι. Εκείνο ο άλλο που λέει το ρε, εκείνο ρε, κυρέ, κυρέ, συνέχεια κυρέ. Εκείνο από τη Γερμανία κι αυτό, πώ τον λένε εκείνο? Αντωνιάδη. Εκείνο έχει συσκιστεί να λέει ρε συνέχεια. Ρε και εσύ, ρε εσύ, ρε εσύ. Έχει συσκιστεί συνέχεια αυτό ακούω. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο τίποτα. Εσύ θα με πεις. Εσύ θα μας πεις. Λοιπόν, άντε τα λέμε, να είστε καλά παιδιά. Έγινε, bye, γεια. Άντε, γεια σας. Bye. Πάμε στον επόμενο. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι φίλε, εσύ μιλάς. Ναι, καλησπέρα, πρώτη φορά περνώ. Ωραίος. Καλώς σου. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον ραπ και σε σένα Τζόρνταν. Έλα φίλε μου. Κρατάκια, έχεις φίλε. Όχι φίλε, από ξενύχτη είμαστε. Α, τα κοπάνησες, μάλιστα. Όχι, δεν τα κοπανίσαμε από δουλειά. Έλα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω λιγάκι για τον Μπερμπάτοφ. Εμένα ή τον Τζόρνταν? Εσένα, ράπτο. Ρώτα εμένα. Που έχεις κιλά μπάλα. Κιλά. Λοιπόν,
είχαμε κάποτε κάποιους παίκτες, παουξής είμαι κιόλας, είχαμε κάποτε κάποιους παίκτες που μπορούσαμε και παίρναν την μπάλα, βαρούσαν και αναράναν. Αν εσύ ήσουν ο Μπερμπάτοφ με την καριέρα που έχεις, θα γούσταρες να ερχόταν κάποιοι παίκτες σαν της Βέρειας, σαν της Κέρκυρας, όποια ομάδα θέλεις, και να σου κάνουν αυτό το ρεζίλι που σε κάνουν? Ποιο δηλαδή, ποιο ρεζίλι? Δηλαδή, μπορούσες να κάνεις μια τρίπλα, να βαρέσεις ένα σουτ και να μας δείξεις τη μεγάλη κλάση που ξέρεις, τη μεγάλη μπάλα. Ποιος κάνει τρίπλα? Να κάνεις, είπα, όχι να κάνει. Ποιος να κάνει? Ο Μπερμπάτοφ. Πότε έκανε τρίπλα για να κάνει τώρα? Όσες φορές έκανε ο Σαλμπικίδης τρίπλα, έκανε και ο Μπερμπάτοφ. Δεν έκανε ποτέ τρίπλα ο Μπερμπάτοφ. Έστω, έχει ένα Βιερίνια. Έπαιρνε την μπάλα από το Βιερίνια. Ο Βιερίνια έπαιρνε τα μάτια μόνο του. Πρόσεξε. Έτρωγε τον δεξί, τον μπακ, τον ασθενή. Πρώτα απ' όλα το παιχνίδι το είδες εχθές. Τον έτρωγε. Πρόσεξε. Τον έτρωγε και τον χάρη. Το φίλε, το παστέλωνε πέντε μάτια εκεί. Όταν ήρθε ο Βιερίνια, ο Ραπτόπουλος έλεγε: Έλα βρε τώρα από τα βήτα τη Πόρτο ψώνησε. Έχει ένα γκολ μέχρι και κάτω, τα θυμάσαι. Λοιπόν, δεν μου λες εσύ το παιχνίδι το χθεσινό το είδες? Το είδα. Πήγε να μου δείξει. Ναι. Που είχε να μου δείξει τη μεγάλη κλάση που έχει, που είδα το σταμάτημα που έκανε με το στήθος και μετά βάρεσε κατευθείαν και πήγε λίγο πιο πάνω. Εκείνο αν έμπαινε φίλε θα ήταν, πώς λέγεται, θα ήταν ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουμε δει. Ναι. Άλλο τι είδες? Άλλο τι είδες από εκεί από χθες? Είδα κάτι τις αστές που έδινε τις άλλες. Πρώτα απ' όλα εχθές ήταν αλάνθαστος. Δεν έκανε ούτε ένα λάθος. Ωραία, σε ένα παιχνίδι ρε φίλε. Έχει τρομερή τεχνική στο κατέβασμα της μπάλας από τον αέρα. Πρόσεξε να δεις. Πήγε στο γήπεδο κατά και δεν τον είδες? Όχι, δεν πήγα στο γήπεδο, έχω σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να πήγα στο γήπεδο. Θέλω σε παρακαλώ τώρα που έχεις Μπερμπάτοφ να πας μια φορά μέσα για να δεις άλλη εικόνα έχεις από το γήπεδο, γιατί βλέπεις ακριβώς και τι θέση παίρνει και πώς ξεκινάει και πώς γίνεται και τι συμβουλές δίνει. Και δεν βλέπεις μόνο εκεί που είναι η κάμερα όταν το βλέπεις από τηλεόραση. Κάνει και διάλογο, δίνει και συμβουλές. Σου είπα, έχει τρομερή τεχνική στο κατέβασμα της μπάλας από τον αέρα. Θα ρίξει και την κολλάει πάνω με μαγνήτη να πούμε και την κατεβάζει την μπάλα. Και αυτό τι είναι, εσύ, λοιπόν. Δεν χάνει ποτέ σχεδόν την μπάλα και στην πάσα και στο αυτό. Με το εξωτερικό μέρος του ποδιού του, είτε είναι 5, είτε 3, είτε 15 μέτρα. Άμα δεις πώς τις μοιράζει, τις πάει, θα πάρει πλάκα. Όχι, θα τρελαθεί. Να πα να το δει από κοντά. Αυτά, ρε. Η ουσία είναι ότι ο Κλάους που δεν την κατεβάζει. Αυτό είναι δείγμα τη ποιότητά του, κατάλαβε. Εντάξει, βρε, το θέμα η ουσία πια είναι. Να σε κάνω και ακόμα μία ερώτηση. Λοιπόν, είναι ο τελευταίος παίκτης που πήραμε. Ναι, μία του μηνός. Ναι. Είναι η τελευταία μεταγραφή. Το ρόστερ μας το είδε? Όχι, δεν τον ενδιέφερε. Δεν τον ενδιέφερε. Ξέρεις γιατί? Τότε γιατί μου ζητάς παίχτες αφού δεν σε ενδιέφερε? Ας... Και λες ότι ο Πέλκας είναι πολύ μικρός. Δεν ήξερες ότι παλιά θα σε βγάζει ο Πέλκας? Ποιος? Όχι, δεν το ήξερε. Ε τότε που τι κάνεις? Έρχεται τυφλός, δηλαδή είναι τόσο μεγάλος παίκτης που έχεις τυφλό σε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή την κρίνεις. Αυτό λοιπόν, ένας τόσο δηλαδή μεγάλος παίκτης ήρθε σε μια μεγάλη. Κάτσε λίγο να σου πω και εγώ τα δικά μου. Ένας μεγάλος λοιπόν τέτοιος παίκτης παικταράς που δεν χρειάζεται αμφισβήτηση για αυτό το πράγμα ήρθε σε μια ομάδα που δεν έχει δεκάρι, ρε φίλε. Επιτρέπεται? Ωραία. Τότε πώς έρχεται? Σε ρωτάω δηλαδή, εγώ, επιτρέπεται? Επιτρέπεται ολόκληρη γκότσα μαν ομάδα αυτή η μεγάλη ομάδα που λατρεύουμε να πούμε να μην έχει δεκάρι? Εγώ δεν σε είπα όχι. Λοιπόν, τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα? Βάλ τον δεκάρι τουλάχιστον. Αλλά μου ζητάς κιόλας τέτοιες βλακίες. Τι βλακίες? Δηλαδή, ζητά ένα παίκτη να τον βγάλει παλιά. Τι δηλαδή από τους παίκτες σου? Ρε παλικάρι μου. Έκανε μαθήματα τον Μπέλκα, του λέγει από εδώ την μπάλα, από εκεί την μπάλα. Κατάλαβες, για να τον μάθει πέντε πράγματα. Δεν είναι ευθύνες αυτές. Αυτές είναι συμβουλές. Ρε Ραπ, τι έχεις να πεις για όλα αυτά που λέω? Φίλε, κοίταξε να δεις. Ο Μπερμπάτοφ πρέπει να παίξει κορυφή με άλλο σύστημα και ο Πάοκ να έχει υπεροχή στα παιχνίδια για να είναι πολύτιμος ο Μπερμπάτοφ να του έρθει μπάλα στιτός και να κάνει γκολ. Αλλιώς δεν βγαίνει. Πρέπει να παίζουν για τον Μπερμπάτοφ ο Πάοκ. Να, δηλαδή από εκεί που έπαιξε η ομάδα για την ομάδα πρέπει να παίζει για τον Μπερμπάτοφ. Για να παίζει για τον Μπερμπάτοφ. Που μου άρεσε και του είδα, μου άρεσε το 4-3-3. Αυτό είναι και το καλύτερο. Εγώ να σου πω και κάτι άλλο, ρε φίλε. Αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει αυτή η ομάδα. Να σου πω και κάτι άλλο. Είμαστε, εάν αυτό τον παίκτη δεν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε, είμαστε άχρηστοι όλοι, να ξέρεις. Από τον προπονητή που έχουμε εκεί στην ομάδα, από τον τεχνικό διευθυντή, από όπου θέλεις πες το, από τους συμβουλάτου ρέστους, από εμάς, από... όλοι μας είμαστε άχρηστοι. Έκλεισες. Θα σου πω ένα ρητό που έλεγε κάποτε ο παππούς μου. Για πες το. Αν τώρα ισχύει δεν ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα λέει, για να έρθουν αγόρι μου παίκτες λέει καλοί, πάνε να πει ότι από την Ευρώπη σβήσανε. Εντάξει. Είναι και τα λεφτά ρε φίλε, τζάμπα δεν ήρθαν αυτοί. 2 εκατομμύρια παίρνει τώρα. Τάξη. Λεφτά, ρε φίλε. Αυτά. Το κυνηγάει 3 χρόνια ο άλλος τώρα. Έκλεισε, φίλε. Τώρα. Τα λέμε. Πάντως okay, ο Άντωνης. Καλό βράδυ. Όντως λείπει με την εθνική κάτω των 22 ετών της Αυστραλίας.
Ψάξτε να το βρείτε το κάτω από κάνα καγκουρό να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Good evening, παλικάρια. Good evening, good evening. Good evening. Αν έρθει στην κάτωρε καραφλέ, μόνο αν έρθω σε κάνα βγάλει μαλλιά. Θα πει σε μένα βλάχο. Εγώ εσένα. Είπε πετεινό στο γάδρο κεφάλα τώρα. Εντάξει. Καλά του λε. Παρεξηγήθηκε. Επειδή σε μένα η ομιλία μου είναι έτσι λίγο διαφορετική, θα πει και βλάχο. Γνήσιο ντόπιο. Γλυψό γνησιότατο δεν υπάρχει. Δεν έχω τίποτα με του βλάχου φυσικά, αλλά εσύ έχει ακούσει τη δικιά σου φωνή. Που πειράζει τους ανθρώπους, ε! Θύμωσες, ρε! Δεν θύμωσα, ρε, πλάκα σου κάνω, θύμωσα. Με γνώρισες για τέτοιο? Επειδή είσαι από τους άλλους, από τους δικούς μας, ρε! Δεν παραγωγώ, ρε, Κώστα, τώρα, εντάξει, λίγο πλακίτσα κάνουμε, εντάξει. Τι κάνεις, αγόρι, πώς πήγες σήμερα το μαγαζί, εντάξει. Δόξα Θεό, δόξα Θεό. Λόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Λόξα, νόμιζα. Λοιπόν, πάμε στην πίτα. Α, ο κύριος, γιατί ρώτησε την ηλικία μου, δεν τον έκρισα καλά, ήμουν στην αναμονή, δεν τον κατάλαβα. Ρώτησε την ηλικία μου. 45 χρονών αν ενδιαφέρεται. Αν έχει καμιά ανιψιά, καμιά κόρη παντρεμένος είμαι. Δεν γίνεται. Α, έχω ένα αδερφό. Λοιπόν, ρε, άμα γουστάρα, μην πάρει τηλέφωνο. Πόσο είναι αδερφός? 43. Δύο χρόνια πιο μικρός. Για χαρά είναι. Και τι τώρα, δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε στην πίτα. Εγώ, παιδιά, το μας δεν το είδα χθες. Δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη. Χάρηκα μόνο για το αποτέλεσμα. Ακούω πολύ ωραία λόγια για Μπερμπάτοφ. Δυστυχώς. Η καλύτερη προφάνιση ήταν. Ναι. MVP. MVP, ωραία, μπράβο. Άκουσα πάλι κάτι μικροψιλοτραυματισμούς. Με ΜΑΚ, με Μαλεζά. Αυτό με στεναχώρησε. Έχουμε δύο δύσκολα παιχνίδια, με Ξάνθη και με ΑΕΚ. Και ξέρω εγώ τι να πω. Μακάρι να είναι μικροτραυματισμοί, να μην είναι τίποτα σοβαρό. Μόλις η ομάδα άρχισε να βρίσκει λίγο πατήματα, να προσπαθεί ο Τούντορ να κάνει μια βασική εντεκάδα, βλέπω πάλι χαλά τα σχέδια. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Σήμερα το μεσημέρι ακούγοντας έναν φίλο του ΠΑΟΚ, από εδώ του ΠΑΟΚ, τον Σίφη, τον γνωστό Σίφη. Ωραίος ο Σίφης. Έχω να το πω, τι να το πεις τον άνθρωπο. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Καλός άνθρωπος. Βάζω εγώ το καπέλο για αυτά που είπε όποιος τον άκουσε σήμερα, παιδιά. Ο άνθρωπος το είπε με το όνομά του. Τι πράγμα είπε? Ακόμα το παιδί δεν το πήραμε, δεν ήρθε στην Τούμπα και αρχίσαμε να τραγουδάμε, για το Βελίδη μιλάω. Κάτσε, δεν ήρθε ακόμα. Έτσι. Ναι, λέω, δεν ήρθε και αρχίσαμε. Δεν μας κάνει ο Βελίδης. Έπρεπε να τον πάρουμε πριν 3 χρόνια, έπρεπε το ένα από το άλλο. Βγήκε ο Σίφης και τα είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα με τον Βρίζα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Βρίζας δημιούργησε προβλήματα στην ΠΑΕ, έφαγε τον Άγγελο, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ ξέρω ότι από τους 20 παίκτες που μου έφερε αυτός ο άνθρωπος, 2/3 ήταν παλτά. Μου έφερε Νάτχο, μου έφερε Κοντρέρας, μου έφερε αυτόν τον παιχταρά του Χαρίση. Άγγελο. Μου φέρε όλοι εκείνοι Σορλέν, Κωσιησάου, τι να πω. Το χαρίσει ο Άγγελος, να ξέρεις. Όμως τεχνικό διευθυντής ήταν ο Βρίζας, οπότε του το χρεώνουμε και σε αυτόν. Μπορεί η Τζόρνταν να τον έφερε ο Άγγελος, εντάξει εσύ λίγο ξέρετε κάτι παραπάνω από μένα και κάτω, αλλά δεν πρέπει να, θέλω να πω ότι δεν πρέπει αμέσως να κατακρίνουμε, να γκρινιάζουμε το ένα το άλλο. Είπαμε, θα κάνεις, γιατί εμείς δεν κάνουμε λάθη, δεν κάνουμε στραβεζουλές. Πόσο κόστησε ο Χαρίσης στον ΠΑΟΚ? Αυτό δεν το γνωρίζω. Κάτι ακούστηκε ότι με καμιά 500.000 ήρθαν παίχτες. Πόσο ήρθαν? Ο Χαρίσης. Κανένα εκατομμύριο και οι δύο. Δεν είμαι σίγουρος. Μαζί. Πόσο μαζί. Πόσο ήρθαν, Τζόρνταν, εσύ γνωρίζεις μήπως? Νομίζω δεν ξέρω, εκατομμύριο και δύο. Τόσο κι εγώ έτσι πήρε το αυτοί μου, ότι γύρω στο εκατομμύριο και οι δύο. Τουλάχιστον ο Χαρίσης. Θα γίνει παιχταράς. Είναι παιχταράς, θα γίνει ακόμη πιο παιχταράς. Το δείχνει. Το δείχνει. Μια χαρά είναι το παιδί. Για παιχνίδια θέλει να σου λουμποθεί. Έτσι. Τώρα για τον Βαντεφάρη, εγώ πήρα πιο πολύ να σας πω και θα κλείσω. Μαζί με τον Ολλανδίνο. Μακριά τα χέρια. Τι μακριά τα χέρια. Από αυτόν τον παίχτη. Γιατί, τι είναι. Δεν κάνει τίποτα εδώ στον Γουρό τα τελευταία χρόνια. Ναι. Θα σου παίξει 2 μάτς όλη τη χρονιά. Ενώ ο Μπερμπάτοφ σου παίζει κάθε Κυριακή. Μπερμπάτοφ είναι μπροστά στον Βαντεφάρη αστέρι. Τι αστέρι. Αστέρι. Στη Μονακό έπαιζε, έπαιζε τα γκολάκια του, ήταν πάντα εσύ, μέσα, καλός. Εγώ τουλάχιστον στην Πουντεσλίγκα την παρακολουθώ. Έκανε... από Βαντεφάρ. Κοίταξε, και να μην τον ξέρεις καθόλου, μόνο που δεν παίζει τώρα ο άνθρωπος και έχει πετύχει. Ναι, ναι, αυτό συμφωνώ μαζί σου. Είναι απαράδεκτος. Μην τυχόν και φέρουν κανέναν τέτοιον. Όχι, όχι, θα είναι μεγάλο λάθος και εγώ γι' αυτό πήρα. Δεν επηρέασε καθόλου με αυτά που είπε στα λεγόμενά σου. Εγώ συμφωνώ. Αλλά επειδή τον παίξει, τον παρακολουθώ στην Bundesliga, γενικά την Bundesliga και το βλέπω ότι δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Παιδιά θα κάνει 2 παιχνίδια. Μακάρι αν τον πάρω να πέσω έξω, να διαψευθώ. Όχι. Αλλά το βλέπω, θα φάμε φόλα με αυτόν.
Και άλλη φόλα. Φτάνει το ζευγάρι. Και μεγάλη κιόλας. Και άλλο κάρβο. Μεγάλη. Λοιπόν, Μάγκες, να είστε καλά. Τόσες φόλες που έχετε φάει, άμα ήσασταν σκυλιά στο νεκροταφείο ζώων θα ήσασταν. Σταμάτα βρέση, σταμάτα βρέση. Τζόρνταν, τι το δίνεις να πίνει εκεί πέρα όταν απαγάθεται αυτά. Καλό Εβιτάλ. Καλό Εβιτάλ, μπράβο, σωστός. Και να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μου. Καλό Εβιτάλ. 200-500 που λέει εγώ. Έτσι, 500. Καλημέρα. 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 Τι κάνεις Κώστα? Υπομονή φίλε. Υπομονή γιατί? Ό,τι κάνουν όλοι οι Έλληνες. Υπομονή, κουράγιο, μάχη δίνω. Με το άγχος μου, με το τρέξιμό μου, όπως όλοι μας. Είσαι αρχηγός, αρχηγός. Υπαρχηγός. Είπες, ναι. Είπες να δεις ποδόσφαιρο καλό την Κυριακή εσύ. Ναι. Όπου γιατί να κερδίσει όμως. Δεν του μοιάζει ο ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι είναι. Εγώ πιστεύω θα βγει καλύτερα. Γιατί μπά. Ο άλλος θέλει να χάσει. Όχι, δεν καταλάβεις. Εννοείται και ίδιο. Αυτό σου λέω. Δεν είναι, θα έχει σκοπιμότητα. Είναι ντέρμπι. Η ΑΕΚ με δύο νίκες ΠΑΟΚ και Βέρεια 99% τερματίζει δεύτερη. Δεν τη χαλάει την ΑΕΚ η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει την Ξάνθη, ο Πογιέτ μπορεί να το πάει και για το χ, να το κλέψει δηλαδή. Πρόσεχε όμως, χαλάει τον κόσμο Κώστα, γιατί η ΑΕΚ δεν κέρδισε ένα ντέρμπι φέτος. Κατάλαβες πώς το λέω. Τα έπαιξε τα ντέρμπι η ΑΕΚ. Εκτός. Έπαιξε ένα με τηλεοφόρο, πήρε πόντο. Ναι, έχασε ΠΑΟΚ και ένα Ολυμπιακό. Στην Τούμπα. Με κάτω τα χέρια όμως. Στην Τούμπα ευτυχώς που έχασε μόνο με 2-1, ήσασταν για 6-1. Έτσι. Λοιπόν. Για 6-1, αλλά. Στο Καραϊσκάκι πάλι ανοιχτά. Αν ήταν ο Πογιέτ στην Τούμπα, μπορεί να μην έχανε. Και μπορεί να έχανε πολύ και δύσκολα. Και αν ήταν ο Σιδηρόπουλος. Συμπληρώνω. Μπορεί. Και ναι. Στο Καραϊσκάκι δεν θα έτρωγε 4. Εντάξει, τώρα αν δεν ήταν ο Σιδηρόπουλος. Όχι, ήταν ο Πάο καλύτερος. Εντάξει. Τώρα κάνει ο Μάνταλος κάτι εκεί πέρα, σε ποιον να δεν θυμάμαι. Σαν... ήταν για κόκκινη κάρτα. Ναι, να πω κάτι λίγο για τον Μπερμπάτοφ, γιατί άκουγα τώρα που μου σε γραμμή λέγατε. Μου φαίνεται αδιανόητο πως δεν μπορεί να αξιοποιήσει ο Πάο αυτό τον παίχτη. Αυτό λέω εγώ. Άχρηστη μα όλοι. Δηλαδή έφερε ένα τέτοιο παίχτη, δεν ξέρω ποιος τον έφερε, Άρνεσεν, Τούντορ, Σαβίδης, τώρα τον έκανε. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσαρμόσει το παιχνίδι στον Μπερμπάτοφ. Όχι τώρα να ψάχνει να βάλει τον Μπερμπάτοφ. Συγγνώμη κύριε, συγγνώμη κύριε ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Εδώ τόσα χρόνια λέγαμε για τον κύριο Αθανασιάδη. Ζώντα. Εγώ το λέω, εγώ σας άκουγα τόσα χρόνια. Να σε πω λίγο κάτι. Κάτσε να ολοκληρώσω, να μην μου πεις κάτι. Να πες ολοκληρώσω. Λέω λοιπόν. Τόσα χρόνια λέγαμε θέλουμε ένα center for με άλλα χαρακτηριστικά, ναι. Τα οποία να μην θέλουμε να φορτώνουμε τον Κλάος σε πρώτη επαφή να έρχεται τον γκολ. Και τώρα μου λέτε για τον Μπερμπάτοφ πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν θέλαμε. Εντάξει, να κάνουμε είναι... στον Κλάους. Απαντήστε είναι... μου, για μπάλα μιλάμε τώρα. Ναι, για μπάλα. Δεν λέτε με ένα παραμύθια, για μπάλα. Άκουσε με τώρα, άκου, για μπάλα σου μιλήσω. Θυμάσαι εσύ και Παναθηναϊκό. Όλος ο Παναθηναϊκός έπαιζε για το... Τι μου λες τώρα. Συσέρε, φίλε. Ξέρεις που έπαιζε ο Μπερμπάτοφ. Είναι φίλε. Το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει στην Ελλάδα. Φίλε, ο Σισε ναι. Τα στοιχεία του. Και το βάζει αλλαγή με την Καλονίκη και με την Βέρεια. Δεν με ακούς φίλε. Να σου πω κάτι. Απ' την άλλη, του Σισε τα στοιχεία δεν ήταν σαν του Μπερμπάτοφ. Δεν έχει σημασία. Σε χειρότερη κατάσταση. Απλά ο Σισε είχε μια ιδιομορφία ναι. Ότι όλα τα γκολ τα έκανε στη δεξιά πλευρά του γηπέδου. Το βοήθησε η ομάδα, αυτό εννοώ. Ο Πάουκ δεν τον βοηθάει τον Μπερμπάτοφ. Μα τα στοιχεία. Συγγνώμη, ξαναλέμε το ίδιο. Ναι. Το γέμιζε ο Σαλμπικίδης από δεξιά, το γέμιζε ο άλλος από αριστερά. Γιατί δεν κρατήσατε τον Σαλμπικίδη, ρε παιδιά, να φορτώνει τον Μπερμπάτοφ. Το φόρτωνε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό παρένθεση ήταν. Αυτό που λέει ήταν ο Ήταν αλήθεια όμως, ήταν αλήθεια. Είναι αλήθεια, μα είναι αλήθεια. Ο Πάουκ έπρεπε να παίξει με τον Μπερμπάτοφ να ξεκινάει οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Πρέπει να βρει τον τρόπο. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Να βρει παίκτες να κάνει το παιχνίδι πάνω στον Μπερμπάτοφ. Δεν γίνεται να τον πήρε. Άμα ήταν έτσι, ρε φίλε, γιατί δεν βρίσκατε παίκτες να φορτώνετε τον Κλάους να βγει και άντε πάλι, ρε Μπερμπάτοφ, εγώ με σου λέω. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση δεν έχει. Ποιο Κλάους ο Κώστα μπροστά στον Μπερμπάτοφ, τι μου λες τώρα. Γιατί ρε φίλε. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ο Μπερμπάτοφ, φίλε, θα σου κάνει ευνηδιασμό. Θα σου κάνει. Απλά είναι καλύτερο στο κεφάλι ο Μπερμπάτοφ από τον Κλάους. Απλά κάτω ο Μπερμπάτοφ. Θα σου κάνει τον γκολ, θα σου κάνει τον γκολ σε πρώτο χρόνο σαν τον Κλάους. Καταρχήν ρε φίλε, για μπορεί... ποιο λόγο δηλαδή εγώ τον Κλάους να τον διώξω και να φέρω ένα center for μεγάλης ποιότητας αλλά που σκοράρει σαν τον Κλάους. Να μην όχι, τον ρε φίλε. Τότε, τέλος πάντων, άσε τον Μπερμπάτοφ, άσε τον, πάει αυτό τώρα, δεν με ενδιαφέρει, αυτά να τα βρουν στην ομάδα. Λοιπόν, να πω λίγο για τον Ολυμπιακό που πήρε ένας μικρός προηγουμένος και λέει τώρα πιο ελληνικό ποδόσφαιρο και εύκολο τίτλο. Ο Ολυμπιακός σήμερα έκανε την πρώτη γκέλα στο πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι, το πρωτοχή. Δεν είναι γκέλα. Το πρωτοχή, α πούμε, ναι, εκτός. Αυτό θέλει να το πάρει αίτητο. Η ισοπαλία ναι, δεν το χαλάει. Ναι, δεν γίνεται αυτό.
έχει σφάξει όλες τις ομάδες για να φτάσει αυτό. Έτσι εντάξει, έτσι το παίρνουν όλοι. Η ΑΕΚ πρέπει να έχει άλλους 5-6 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ άλλους τόσους, ο Παναθηναϊκός άλλους τόσους. Δεν πήγε να παίξει λεωφόρο. Κέρδισε η όπως κέρδισε με το. Με... Εδώ έμαθα σήμερα, έφαγε αναπτήρα στο κεφάλι ο άλλος. Ο... Ναι, και ο διαιτής έκανε τα στραβά μάτια, τίποτα. Στη Βέρεια ρίχνανε πεγκαλικά, καπνογόνα μέσα. Και διαρωτείται γιατί στην Ευρώπη λέει είναι μεγάλη ομάδα. Όποια ομάδα και αν έπαιζε 20 χρόνια με το καλημέρα και ξεκίναγε και να έμπαινε στου ομίλου. Τούβλα τα λεφτά. Θα ανέβαινε, θα έκανε και μια νίκη. Τα λεφτά. Θα έκανε και μια νίκη με την Ίντερ, θα έκανε και μια νίκη. Είναι λογικό. Ο Ολυμπιακός είναι η πλασματική διαφορά του. Είναι πρώτο σίγουρα, αλλά έπρεπε να ήταν. Πού είσαι, ρε φίλε, 8 πόντους. Πού είσαι, ρε φίλε, και καυγίζουν τα σκυλιά και φωνάζουν. Έχει σκυλιά πολλά εδώ. Πού είσαι, ρε φίλε, στο Χαριλάου είσαι. Ε, όχι, ρε, ποιο Χαριλάου. Κοντά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα πες μου τη γνώμη, πώς βλέπεις ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα στον Ολυμπιακό, στον Περπάτο. Θα γίνει ματσάρα, θα βγει εκεί 2-2, θα βάλει γκολ και ο Μπερμπάτοφ και ο Αραβίδης, θα γίνει ματσάρα, αυτό βλέπω εγώ. Να σε πω κάτι τώρα και να κλείσω το τηλέφωνο και, και σκεφτείτε το καλά αυτό που θα σου πω. Ναι. Είναι άσο από εδώ μέχρι το ΆΚΑ, όπως ήταν άσο στο πρώτο παιχνίδι, 3 βαθμούς ο ένας, 3 ο άλλος. Έφυγες. Καληνύχτα. Όσοι είσαι στη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε, κύριε. Κώστας, Ολυμπιακός. Καλώς τον, από πού παίρνεις. Λοιπόν, έλα, ρε, ο γνωστός είμαι. Α, ο γνωστός. Έλα, γνωστό. Έλα, καταρχήν, με αυτά που λέγε πριν η Κούλα, να πω λίγο κάτι, ότι αυτή τη στιγμή βάζει γκολ η ΑΕΚ στην πρώτη της ευκαιρία, δεν τρώει πέναλτι, δεν τρώει εξεπαφής φάσης, δεν τρώει τίποτα. Της βγήκε το παιχνίδι, ναι. Το μπάσκετ δεν το πιστεύω τόσο εκτός έδρας. Ναι. Δεν λέω για αυτό, το λέω γενικά. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο ΆΚΑ. Αλλά θεωρώ ότι η ΆΕΚ κάποια στιγμή δεν θα έχει τη ρέντα. Γιατί δεν σου λέω ότι παίζει άσχημα, αλλά έχει και μια ρέντα. Βάζει γκολ στην πρώτη φάση και δεν δέχεται γκολ με τίποτα. Ενώ θα μπορούσε να έχει εξοπλιστεί και στα δύο παιχνίδια, θα μπορούσε ο Βασιλιακάκης να το έχει βάλει εξοπλιστεί στο τέλος. Δεν μπαίνει γκολ με τίποτα. Έχει και μια τύχη τέλος πάντων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εγώ να σου πω, άμα κάνει εμφάνιση όπως η σημερινή και με μένα θα έχει θέμα στο Καρισκάκη, θα δει. Ποια εμφάνιση λες. Α, σήμερα που είδα τον Ολυμπιακό. Α, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Ναι, έτσι αν παρουσιαστείς θα σου πω εγώ με στον Καρισκάκη. Έτσι με εσένα λες. Ναι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σε 2 εβδομάδες. Α, θα είναι το κίνητο διαφορετικό, δεν ξέρω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έχω καλύτερη ομάδα από όλους τους άλλους, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ανοίγητη η ομάδα γιατί δεν μπορεί να χάσει. Μπορεί να φύγει, αλλά μπορεί και να χάσει ποδόσφαιρο είναι. Από αυτό που λέτε εσείς. Ο Αεξής σου είπε όμως 50-50. Μπράβο, αυτό θα σου πω τώρα. Ναι. Να σου πω γιατί δεν είσαι σωστή. Γιατί κάθισε Τζόρνταν και μου λες το Λεβαδιακό γιατί offside που ήταν στο Μάτζιο. Που στα δύο offside την πάλι φτάσει στο Ρομπέρτο. Δεν μπορεί να διεκδικήσει ούτε ένα από τα δύο offside. Και ήταν όντως. Δεν μου λες όμως ότι η ΑΕΚ ισοφάρισε το Μανιόνιο με goal offside του Τζιμπούρ. Δεν μου λες ότι όταν έπαιξαν τον Παθαγικό στο πρώτο ημίχρονο δεν μου έδωσε πέναλτι που μου έδωσε μετά αυτό το ανύπαρκτο. Δεν λέτε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πέναλτι με τον Τζαβέρα που δεν υπήρχε. Έχει βάλει... Δεν πήρε πιο νωρίς άλλο όμως. Α, μπράβο, μπράβο, πες το έτσι, εγώ δεν σε χαλάω. Και η ΑΕΚ δεν πήρε πέναλτι καθαρό με τον Πανιόνιο στο 12. Ο ΠΑΟΚ πήρε πέναλτι με τον Παναθηναϊκό που δεν ήταν πέναλτι, αλλά το πήρε για πάρτι σου. Έφυγε εσύ μπροστά. Προς το τέλος. Και κάθεσαι και μου ζητάς πέναλτι του Ηλιάδη στον Παθαγικό. Που δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτό πέναλτι. Κάθεσαι και μου λες για την ΑΕΚ ότι η Ρητσέα Σουκάρη δεν είναι καλή. Τι έκανε η Ρητσέα Σουκάρη στην ΑΕΚ. Και έρθα τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με μπουνιέ του Τζαβέλα και του Βιτόρ και δεν πήρε κανένα κάρτα. Και ο Κώστα. Που υπέρ της παίζανε πολύ αντιαθλητικά και υπέρ του ΠΑΟΚ, δεν σου λέω τώρα για σφαγιαστή, υπέρ του ΠΑΟΚ που δεν πήρε κάρτα κανένας αμυντικός του, τον κέρδισα 2-0 εύκολα. Έχω παίξει στην Ευρώπη, έχω κερδίσει τόσες ομάδες και κάθεσαι και λέτε τώρα ότι υπήρχε άλλη μια Ολυμπιακού. Η γενική εικόνα του Ολυμπιακού φέτος, λέμε ρε φίλε. Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Εικόνα... Δεν είναι καλός Ολυμπιακός φέτος. Και πότε είναι καλός. Αφού και άμα κάτι. Ναι. Κάτσε και δες τα παιχνίδια του. Στο πρωτάθλημα τα παιχνίδια που βλέπω του Ολυμπιακού δεν μ' αρέσει. Κέρδισε τον Ηρακλής Βιστά. Και στον Αστέρα Τρίπολης που δεν έδωσε ένα offside στον Παπαδόπουλο. Εγώ δέχομαι αυτό, αλλά το κέρδισε εύκολα. 3 γκολ του βάλε μετά. Δεν έδωσε ένα offside στον Παπαδόπουλο στην αρχή που ήταν. Εγώ στα λέω όλα. Δεν είμαι έτσι γραφικός, αλλά απλά εσείς κάθεστε και βλέπετε μόνο τις φάσεις που είναι κατά, φτιάχνετε κάποιες δικές σας και δεν λέτε και αυτές που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει ένα γκολ με τον Παλατανιά που δεν έχει μετρήσει. Και ο Παλατανιά έχει πάρει πέναλτι και εκεί την στο πρώτο λεπτό σκέφτηκε το παιχνίδι που το έχασε ο Ντίνα. Θα μας το κάνεις αδικημένο τώρα, μεγάλε. Τι είπες? Θα μας το βγάλεις και αδικημένο τώρα εσύ όπως μας λες. Φίλε, όχι αδικημένο δεν στο λέω. Στο λέω όμως ότι δεν τον έχουν σπρώξει για να είναι εκεί που είναι. Ότι είχε τύχει γιατί στο μεγαλοβεβαιωτικό αποτύχει κέρδος στο παιχνίδι. Ότι του κάποια παιχνίδια ότι μπορεί να σπέγει κάποια σφυρίγματα, ότι έχει γίνει ένα σύνολο, το δέχομαι. Αλλά δεν μπορεί να μου πεις εσύ σαν ΠΑΟΚ και όλοι οι άλλοι ότι όλοι οι άλλοι σφάζεστε για να μείνετε πού, για να σφάζεστε. Έναντι του Ολυμπιακού έτσι γίνεται. Δεν γίνεται, φίλε μου, έτσι γιατί εσύ άμα το βάλουμε έναντι τον άλλον πρέπει να έρθουν 10 βαθμούς πιο πίσω.
άμα, το, άμα είσαι σωστός. Δεν γίνεται να κερδίσει το Παναθηναϊκό μούφα πάνω στην Τούμπα και να λες ότι τον μούφα τον κέρδισε και έφυγε 8 βαθμού μπροστά εσύ, ρε φίλε. Μπράβο, και πιο πριν το είπες. Για σένα, για σένα ήταν αυτό, δεν ήταν για τον Πάο. Εγώ αν ήταν να πάρω δηλαδή το πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι, πέναλτι τέτοιο δεν έπαιρνα με τίποτα, κατάλαβες. Λες, Ζώνα, σε βολεύει, όπως είπες πιο πριν ότι στην Τούμπα την έπαιξε την Εκμπαλάρ και πρέπει να κερδίσει 6-1, που έχεις δίκιο, αλλά το πεναλτάκι το έφαγε η ΣΑΕΚ. Εγώ δεν ξέρω τι διαφωνήσα. Αλλά θα βλέπετε όλα μονόπλευρα. Ο Ολυμπιακός έχει να πάρει. Το πέναλτι το έφαγε όντως η ΣΑΕΚ, αλλά ξεστηγείτε από την αρχή, άμα πάρει το παιχνίδι. Λεπτό. Το παιχνίδι ήταν για 5 γκολ διαφορά. Το είδα, σου λέω. Δεν είμαι. Εγώ τα βλέπω όλα τα παιχνίδια. Απλά εσείς τα βλέπετε μόνο από τη μεριά σας. Και πολύ ειδικά εσείς Τζόρνταν κάποιες φορές. Τώρα εντάξει, έρημο. Στη Μαρμίδα τα παίρνει πιο πολύ. Εδώ είσαι πιο έρημο. Αλλά δεν βλέπετε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ένα μπάτζετ που είναι στα λεφτά. Έχει καλύτερη ομάδα. Μπράβο, πολύ καλύτερη. Όχι μία και δύο φορές τα λεφτά, έτσι σου λέω. Δεν λέτε ότι το μπάσκετ του μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι πιο μεγάλο από τον υπόλοιπο ομάδα του Super League, τον δικό σας άμα το δεις. Ναι, αυτά τα ξέρουμε, ρε φίλε. Φίλε, τα ξέρετε, αλλά δεν λέτε κάτι. Ναι, αλλά όταν ξεστηγείτε με τον Ολυμπιακό, στην άσχεμη του εμφάνιση, να πούμε, ο Ολυμπιακός πάλι θα το πάρει το παιχνίδι. Καταλάβεις. Ενώ ο Πάουξ στην άσχεμη του θα κάνει γκέλα. Δεν το σπρώχνω να το πάρει. Να σου πω κάτι σε αυτό που λες. Ο Ολυμπιακός έχει και πιο μεγάλη φανέλα τον Πάο και παίρνει και παιχνίδια που δεν είναι καλά. Αν ήταν. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Άμα νομίζεις εσύ τώρα ότι πήρε 40 πρωταθλήματα. Έχει πιο μεγάλη φανέλα επειδή πήρε 40 πρωταθλήματα. Εγώ θα σου πω ότι οι μεγάλες φανέλες δεν χρειάζονται σφυρίχτρες. Τα λέμε. Γεια χαρά. Πάντως στην Ελλάδα οι φανέλες ανάλογα με το βάρος τους είναι και η διαιτησία. Ο Ολυμπιακός. Έλα, ρε μεγάλη. Έλα. Ναι, ήρθα. Έλα, Σάββας ο γνωστός. Από Σταυρούπολη, πλάκα κάνω γνωστός. Μέσα. Και το προηγούμενο, το φίλο μου, τον Ολυμπιακό. Γεια σου, Τόρτα. Yeah. Τι έγινε, ρε. Βγήκαν αδικημένοι, ρε. Πολύ αδικημένοι αυτοί οι Ολυμπιακοί. Ναι, και εγώ από την. Φαντάζομαι. Πέγα σε πω, από το Αστρόμαυρο Ασαλιμάνι παίρνω τηλέφωνο. Ο άνθρωπος από την Τούπα, από την Αστρόμαυρη. Κάτσε καλά, ρε αδελφάκι, τώρα έχει καμιά οικογένεια εκεί. Κάτσε, ρε αδελφέ, τώρα έχει μια παιδιά τρελαμένο τώρα. Απ' την Αστρόμαυρη Τούμπα και τον. Τέλος ο Μπέρνων, εγώ ήθελα να πω κάτι για τους γυμναστάς μας. Ναι. Δεν είναι, επειδή ξέρεις, τα έχουμε ξαναπεί Κώστα, Γιοντάνη και με τον Πορτούλα μιλήσαμε, θυμάσαι, τον έκανε στον ίδιο καλεσμένο, έπαιξα μπάλα, γνωρίζω, και ξέρετε και εσείς, άμα δεν υπάρχει καλή προετοιμασία, Κώστα, ξέρεις ότι οι τραυματισμοί είναι θλάσσεις, τετρακέφαλοι, τρικέφαλοι, προσαγωγή, δικέφαλοι, τένοντες, μένοντες. Όχι, φταίει το χορτάρι, φταίει η λακκούβα. Δεν είναι έτσι. Εγώ την βρίσκω αγύμναση την ομάδα αντιστρόφως ανάλογα με πέρσι. Θα δεις, θα κάνει πορεία πρωταθλητισμού στο δεύτερο γύρο. Άσχετα που είναι χαμένο το πρωτάθλημα, έτσι. Ενώ θα κάνει καλή πορεία. Και για τους φίλους μου στους Ολυμπιακούς, λέω το πρώτο, την πρώτη ήττα που θα έχουν, όπως είπαμε και πέρσι στο εδώ είναι ο Καμόρας. Του λέω 0-4 είναι. Γιατί μου λέει το λες, μου λέει. Του λέω έτσι από διέτηση, του λέω. Από το 76 του λέω έτσι. Επειδή το έχω εκείνο στο μυαλό μου. Και πράγματι άμα τετραγωνήκανε. Ένα τεσσάρι. Τέλος πάντων, παιδί μου, τότε ήταν δικά από εμάς. Τώρα έτσι αλλιώς, αλλιώτικα. Τι να πούμε, εντάξει, σε λίγο θα είμαι. Έτσι. Βαριά φανέλα, έχει καστό κάθεση κάθε μια. Ναι. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε κάθεστε καλά ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Στο χωριό είστε πρώτοι, στην Ελλάδα είστε πρώτοι. Έχει εντάξει, βαριά φανέλα, και στο λέει, έχει βαριά φανέλα, γι' αυτό παίρνει και σφυρίγματα. Έτσι, ναι, έχει το θράσο. Περισσεύει το θράσο αυτό. Αυτό είναι ρε. Περισσεύει το θράσο. Περισσεύει το θράσο, βέβαια. Σταμάτα, ρε, εσύ δεν είσαι θρασή. Ονόμαστε Τούμπα. Για πέμε, πού είμαι εγώ προσωπικά. Εσύ δεν είσαι θρασή, βρε θρασή. Με ονόμαστε Τούμπα. Πούμε, για πέμε, βρε Κώστα. Κάτσε, πέμε. Για πέμε, βρε. Έρχεται ο Φουκάρας ο Αρούλης. Ο Ηρακλάκος, η δοξαδράμα. Ο Αρούλης είναι άριστο. Ο Ηρακλάκος είναι Ηρακλάκος, αλλά. Με το ζόρι δεν τον κάνω μεγάλη ομάδα τον Ηρακλή τώρα, επειδή βγαίνει ένας μάνος να ασχοληθούν με τον Ηρακλή. Τώρα πάω ξύρες, θα ασχοληθούν με τον Ηρακλή. Θέλω να δεν πω, μπορεί να πάρει τη θέση του Άρη, δεν το καταλαβαίνει. Σταμάτα, μη φωνάζεις, άσε να σε ξέρεις. Έλα, τι να κάνω. Μη νευριάζεις, μη. Όχι, και χειρισμού στο Γιάννη, στον Πόχο μου. Έτσι, να σου πω, άμα βρεις καμιά μικρότερη ομάδα και την σφάξεις μέσα στην Τούμπα. Λες, έλα ρε τώρα που θα στην Τούμπα να κάνεις. Όχι, δεν πέσαι το θράσο να πω ότι είμαι, έχω πιο βαριά φανέλα και παίρνω σφυρίγματα. Και πότε έπαιρνα εγώ σφυρίγματα. Για πες μου. Με τις επαρχίες. Δύο τίτλους που έχω τους πήραμε. Όχι, για πρωταθλήματα μιλάω. Τους πήραμε σφυρίγματα. Όχι, το τελικό που διέσυρα στη Φιλαδέλφια
την Τεσσάρα, τον Ολυμπιακό. Όχι, ρε, άλλο λέω. Τάχα, έτσι αλλιώς. Όχι, ρε Κώστα, μην πάμε να μικραίνουμε τώρα από κάτι που πάω και τη μικραίνουμε. Όχι, ρε, άλλο λέω. Ότι οι φύλαφλοι των ομάδων, τις ομάδες τους, όταν κερδίζουν τις μικρότερες με διαιτησία και με τα λοιπά. Έλα, ρε, καθίστε καλά, ρε, τον νόμο του Καραϊσκά και της Τούμπας. Τα λέτε αυτά. Λοιπόν, εγώ. Εγώ τι. Εντάξει, άκου να δεις, κοιτάξτε να δεις. Και ο Άρης άμα κερδίσει καμιά μικρή ομάδα στην Γάμα Εθνική, λέει τώρα βγάλω. Εντάξει, τι να κάνω, το Άρη του λέει και ο Άρης στη Γάμα Εθνική. Ο Άρης να παίζει τώρα. Ο Άρης στη Γάμα Εθνική είναι μεγάλη ομάδα. Τι λέει ο Μάνος, δεν θα δούμε εμείς ο Καπτατζόγλου από την φωτογραφία. Έτσι. Εσύ πέσω να. Να μην έρθουμε τώρα εμείς από την 1 και την 3, οι παλιοί της 4. Άντε τώρα δεν μπορούμε τώρα στο καταστολείο τώρα. Κοίταξε, τώρα άντε που έχει να γεμίσει από το που να κατέβει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Στάστο, εσύ πόσο χρονών είσαι. Πάλι τα λέμε Κώστα. Πόσο. Και εσύ να, και εσύ να σέβεσαι ένα στόχο ρε φίλε. Αυτός 54. 54 χρονών βγήκε. 54. Σαβά. Τέτος με το 16. Ναι. Εσύ τώρα είσαι για να κάνα... σέβεσαι ένα στόχο ρε φίλε. Αυτός είναι ο στόχος τους. Η παλιθύρα 4 αυτή τη στιγμή. 54. Ναι, τι είναι, για πέμε, ναι. Είναι για check-up να πέμε. Για καλιά... Τι είναι για check-up, τι είναι. Για κάνα check-up είναι να πέμε. Για καμιά... Αύριε Κώστα τώρα. Αύριε τώρα Κώστα. Κάτσε ρε, είναι ο Μάνος και ο Ολλανδός και ο Ισπανός για... Δηλαδή τώρα μπορείτε να πάτε σαν τους γέρους εκεί να μαλώσετε και να πάρετε κερκίδα. Ρε τι γέροι τώρα, είμαστε 50 με θόρο, 54 τώρα. Τι γέροι τώρα. Τι είστε ρε, ναι είστε. Δεν έχετε τρελαθεί. Κάτι τέτοια κουσαβάκια πάντως τα θέλουμε για πολύ... Ρε τι να το ρε. Θέλει να το λέει και η περδικούλα σου. Κώστα. Άρα αυτή η ψυχή δεν είναι. Εγώ δεν έχω. Όχι, ο Ηρακλής είναι μια συμπαθητική ομάδα. Ήταν πάντα. Ήταν μια ομάδα. Άφησε το στόχο ρε φίλε. Μην το χαλάσεις το στόχο. Όχι, δεν το σκυμνά από το όνειρο εγώ ρε Γιορτάνη. Αλλά αυτά με ασχολούνται με τον Μπάουκ και με τον Μπάουκ. Δηλαδή, άμα σπάσουμε και αυτόν τον στόχο, άλλο τι έμεινε μετά. Ναι, τι τώρα, τι. Σάμαλ είναι. Έγινε ρε. Δεν μου λέει ο Μάνος όταν πήρα από το ψαλίδι, το πήρε τηλέφωνο ο ταξιτής και του είπε, μου είπε στο μυστικό του λέει γιατί είσαι αντιπαοξής. Δεν είσαι Ηρακλειδέας. Ναι. Είσαι αντιπαοξής. Τότε. Γιατί είσαι σαν άντρες. Τώρα είσαι καλεσμένος στην εκπομπή. Αυτά τα είπαμε σαν άντρες. Ναι. Σαν άντρες θα πούμε φορά παρτίδα. Για ποιο λόγο είσαι αντιπαοξής. Γιατί μισείς τον ΠΑΟΚ. Και του λαού του ΠΑΟΚ. Και Τουρκοί και έτσι και φιλοξενούμε τα κάρα. Ήρθατε, θα φύγετε, θα κάνετε. Πήγανε στη Β' Εθνική, ξανά ήρθανε, πήγανε την Τ' Εθνική, πήγανε 5 χρόνια, ξανά ήρθανε. Θα ξαναπάνε. Δικαιωμάτους βέβαια. Μην πάνε και φέτος. Καλά, δεν μου λες, καλά τσεκάπ κάνεις. Έλα, καλά τσεκάπ κάνεις. Βρε, πάψε βρε τσεκάπ ακόμα τώρα. βρε, στο 2015 είμαστε βρε, σημαίνει 54 θα είναι. Οι παλιοί, 68-65 ξέρω εγώ. Οι παλιοί είναι ρε φίλε, εντάξει τι να κάνουμε τώρα. Βρε, άλλος εδώ με τους όρους ηλικίας με μεγαλώσει το προσδόκιμο είναι... ζωής βρε. Ξύπνα, πες το ρε, Σάβα, μια ζωή τσεκάπ είμαστε εμείς πες το. τώρα τα μυαλά μας μοιάζει, αυτό που ξέρω η Γιορτάνη, σε τσεκάπ είμαστε. Άντε να πάρει κάθε λαράκι. Κλείσε ρε κύριε. Θα πάει αυτός 55 χρονών να πάρει τη θύρα 10. Είδες η ψυχή δεν γερνάει. Ρε. Τι αυτό, να γεράσει η ψυχή. Σε ένα σώμα που γερνάει η ψυχή δεν γερνάει. Νομίζεις ότι είσαι όπως παλιά. Έτσι. Κατάλαβες τι είναι. Εγώ να μπα σε σκίζω. Ρε. Τι ωραία. Ψυχή πάντα θέλει. Η ψυχή θέλει. Το έχει πει και ο Αλέκος Αγγελάριος. Σιγά σιγά σιγά. Και όταν το σώμα δεν μπορεί, η ψυχή πάντα είναι. Μαραίνεται και η ψυχή μετά. Δεν μαραίνεται. Όταν το σώμα. Ναι, άκου σου λέω. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Έλα φίλος. Εσύ που περπατάς μέσα στο σπίτι ντουγκ 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 φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή και τελευταία. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να τα. Αργιανές από Αθήνα την κάνω. Να τα να τα. Σκάσα τα κομμάτα. Να σου πω το μεσημέρι βγήκα και σου είπα κάτι που δεν το έχετε πει. Μέχρι τις 22 Γενάρη δεν έχουν κινητοποιήσει δικηγόροι και δεν γίνεται κανένα δικαστήριο. Ο Γκρόνιος δεν ξέρω. Αφού ο Γκρόνιος αποσύρθηκε. Ναι, ο Γκρόνιος αποσύρθηκε, δεν ξέρω γιατί. Γιατί μάλλον κατάλαβε ότι τα ψωμιά τελειώνουν, τα ράφια διάσαν του Μαρινόπουλου, δεν υπάρχει φράγκο. Ναι, ναι. Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι, σε ξαναλέω ότι και να ήταν, μέχρι την Παρασκευή 22 Γενάρη δεν γίνονται δίκες. Επειδή οι δικηγόροι όλης της Ελλάδας αντιστέκονται στα μνημονιακά μέτρα και λένε ότι δεν συμμετέχουν σε καμία δίκη μέχρι τις 22 Γενάρη. Οπότε αναβολή και πότε θα ξαναοριστεί δεν ξέρουμε. Για τις τόνιες που λέτε που θα σκάσουν και την επιστροφή Κάλλας. Ναι. Το βλέπετε ζεστό.
το σενάριο αυτό. Ναι. Να γυρνάει έτσι ο Κάλλας πίσω με τίποτα δυο σακούλες κιλοτροφές, τίποτα βαλίτσες και τέτοια. Ναι. Με, με παρέα μπορεί. Με παρέα. Παρέα Καναδό. Δεν ξέρω. Με παρέα. Κοίταξε, εγώ σου ξαναπεί. Το λάθος που έκανε αδερφός σου είναι ότι έκανε ό,τι έκανε με το συγκεκριμένο καθεστώς. Άμα μετά τον Οκτώβρη αλλάξει το καθεστώς, θα ήταν ο κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Ναι. Τώρα εσύ δεν γίνεται άμα το Μετρόπολης είναι νούμερο ένα να πάρεις μεταγραφή σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, θα είσαι βλάκας. Βλάκα. Ναι. Ε? Ναι. Βέβαια. Τώρα πήγε ο άλλος με το τέτοιο νούμερο ένα και πήγε με τον άλλο. Ναι. Άμα ο άλλος έρθει 600, να πάει ρε φίλε, ναι, θα το καλοδεχτώ και θα τον ανοίξω και σαμπάνιες και ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά δεν γίνεται τώρα με το Κεσέλη και τον Παλέμαχο στη Θεσσαλία. Δηλαδή θα γίνει το σωματείο φιλικά προσκύμενο. Ορίστε. Θα γίνει το σωματείο φιλικά προσκύμενο μετά. Σε αυτούς που θα ελέγχουν το μαγαζί, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ποιος είναι στην εξουσία και πράττεις ανάλογα. Ναι, μπορεί να είναι και ο δικός μας στην εξουσία. Άμα είναι στην εξουσία, καλοδεχούμενος, τι να πούμε. Καλοδεχούμενοι εσείς θα είστε. Μπίζνα είναι αυτό. Α, μπράβο. Κοίταξε, για να ξανασταθεί ομάδες από πόδια της, θέλοντας και μη, πρέπει να αρπαχθείς από κάπου. Για να γίνεις ανεξάρτητος, θα πρέπει να καθιερωθείς 4 χρόνια στην ΑΕθνική και μετά θα έχεις δυνατότητα. Παράγοντα Σιλ Μελισανίδη να βγάλει η αριανή οικογένεια δεν υπάρχει. Θα τον δίνουνε, ποιος θα αφήσει. Το βγάλουν μαζί. Μια μαγαζί ήρθε να πάρει, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Ρε, πήγαινε να πάρει το Καριλάο. Το μετρό θα κάνει στάση, κουφάλακο το μηνά. 5.000 πάρκινγκ από κάτω, λάμπρο. Ναι. Άρα, τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ σου ξαναλέω. Προς το παρόν είναι καλοδεχούμενος, χωρίς τον αδερφό, κύριος Κάλλας. Και σε περίπτωση που τον Οκτώβρη αλλάξει το καθεστώς, μπορεί να επιστρέψει πίσω και να γίνει και προπονητής και general manager και ό,τι θέλει. Μάλιστα. Πάμε τώρα έτσι λίγο στο φιλαράκι τον Τζόρνταν. Το Βελίδης έκλεισε 100%. Όχι. Δεν θέλει δανεικός να πάει ο Μάρκος. Ε? Έχει πρόταση από εξωτερικό, έτσι. Βέλγιο μου φαίνεται. Σταντάρ Λιέγης μου φαίνεται. Κάτι τέτοιο. Καλή κασερούμπα. Είναι 500 ευρώ τα τούβλα, έτοιμα. Καιρό να βγάλει κανένα φράγκο ο Μάρκος έξω. Γιατί... Τον Αθανασιάδη τη Κομωτινή. Τι να τον κάνει αυτόν τον Αθανασιάδη, ρε. Αυτή την κοψιά, τι να την κάνει, ρε. Ενώ τον άλλο τον Ζουμπά, ε. Κάτσε γιατί καλά, δεν πλευρίζει τον Διούδη. Ζουμπά 10 χρόνια σε. Διούδη ήταν ο κορυφαίο εχθέ. Ζουμπά 10 χρόνια τροματοφύλακα, αίτητο ήταν. Σου κλείνει το σπίτι. Ο Διούδη είχε αυτό πρόταση από Βέλγιο. Μα είναι ήδη δανεικό, ρε. Ο Βέλγιο. Ναι. Λοιπόν. Ο Διούδη. Θα τον αναπολύσω σε κάτι παλιότερο. Επειδή τα πιο καθαρά κύπελα που έχει πάρει είναι του ΠΑΟΚ και όλα τα άλλα τα έχουν πάρει με διάφορους τρόπους, ενώ του ΠΑΟΚ είναι τα πιο καθαρά, μήπως ξέρεις γιατί τα μπαλάκια που μπαίνουν σκληροτήθες μερικά από αυτά την προηγούμενη μέρα τα είχαν με τα παγωτά μαζί? Σου λέει τώρα χοντρό αυτό. Τι, δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Κάντο λίγο λιανά. Εντάξει, πιο λιανά δεν γίνεται, ραδιόφωνο είναι στον αέρα. Είμαστε. Προσέχουμε. Προσέχουμε, ναι, γιατί πολλά αυτιά ακούνε και οτιδήποτε. Ρουφιάνοι υπάρχουν. Και μια, και για την κλήρωση μιλάς τώρα, για τώρα, για αυτήνα. Όχι, για το 2001-2003 που το πήρες καθαρά αυτό λέει. Γιατί το 2003 πεντακάθαρα. Το 2001 ακόμα πιο καθαρά. Το 2003 επειδή εκεί την πάει στη δουλειά, ο τελικός είχε οριστεί από το προηγούμενο καλοκαίρι, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Βρε, τώρα είναι ο Σοκράτης και γέλαγε, βρε. Άκου τι σου λέω τώρα, ο τελικός γίνεται, ορίζεται από το καλοκαίρι. Ναι, βέβαια. Ναι, από το καλοκαίρι. Εσείς μόλις έφτασε η ώρα του τελικού, θέλατε να αλλάξει έδρα. Ναι. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο, για να κλείσω. Επειδή έχεις έναν αγαπημένο έτσι διαιτητή συμπατριώτη σου, ισχύει το ότι τον ανέδειξε η οικογένεια της ομάδας που υποστηρίζεις, αλλά μετά αλλαξοπίστησε. Και για αυτόν τον λόγο τον αγαπάς όσο. Όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ τον κράζω, τον έκραξα γιατί στο συγκεκριμένο παιχνίδι της ομάδος μου κόλλησε εκεί. Έκανε ποδοσφαιρικά εγκλήματα πάνω στην ομάδα μου, φίλε. Δεν έδωσε 2 πέναλτι και ακύρωσε γκολ της ομάδος μου. Για εκείνο το παιχνίδι του συγκεκριμένου. Ναι. Αυτό δεν ισχύει που σου λέω. Το ότι τον αναδείξατε εσείς και μετά αλλαξοποίησε. Τον αναδείξαμε εμείς, ήταν ο παδός δικιά μας ομάδος δηλαδή. Όχι ο παδός, δηλαδή, αλλά. Για, όπως είπα και ο Άρης, για να ανέβει κατηγορία και να εδραιωθεί πρέπει να πιαστεί από κάπου. Εκείνο τον χρόνο σφύριξε τη φιέστα εκείνος.
Και τον επόμενο. Ναι. Πιο πριν, για να καθιερωθεί στο ελληνικό πρόγραμμα. Ρε φίλε, μια παρέα τώρα είναι αυτή. Όλοι εκεί του ίδιου πράγμα είναι τώρα. Τι έτυχε τώρα εγώ να τα βάλω με αυτό, γιατί τότε έσπασε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια. Δηλαδή ένα ρεκόρ, ας πούμε, το οποίο δύσκολα νομίζω το ξανακάνει. 17 νίκες σε 17 αγώνες. Πώς θα γίνει. Και τουλάχιστον θα έμενε αυτό, ρε φίλε. Ναι. Χώρια που έκανε πρωταθλητισμό μέχρι τότε. Ναι. Και μια που μιλήσαμε και για τόγκες ώρα πριν κλείσω, να θυμήθηκα και κάτι άλλο. Σε εκείνο το παιχνίδι, να σε διακόψω, σε εκείνο το παιχνίδι βγήκε ο προπονητής της ομάδας, ο Στέφενς, και είπε: Όλοι χάνουνε. Ο Ολυμπιακός δεν χάνει με τίποτα. Ναι. Είχε κερδίσει με ανάποδο φάουλ. Έπρεπε να πάρει φάουλ η Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Αστέρα της Τρίπολης τότε. Και κάπου στο 78-79 κάνει ο Μανιάτης, πηδάει πάνω σε ένα αμυντικό της Τρίπολης. Δεν παίρνει το φάουλ και στην κόντρα επίθεση παίρνει πέναλτι ο Ολυμπιακός. Ναι, και η διαφορά από δύο βαθμούς γίνονται τέσσερις. Από τέσσερις βαθμούς γίνονται έξι. Σου φέρνει Μαντούρο, δεν σε χαλάγε ο κύριος. Έπρεπε, κοίταξε να δεις. Κοίταξε. Άσε το Μαντούρο, αυτά είναι λάθος επιλογές μας τώρα. Και με Μαντούρο το πολεμούσα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Τέτοια διαμάντια έχουμε κόντιδες τώρα. Άστο ρε φίλε τώρα. Εντάξει. Κάτι τελευταίο πριν κλείσω, μια που θυμήθηκα τις τόγκες. Το καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ που έκανε προετοιμασία, θυμάστε. Για πες που έκανε. Δεν θυμάμαι, ρωτάω, γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου ότι έκανε κυβέρνηση εκεί πέρα προετοιμασία. Και το μεμπτό που είναι. Όχι άλλο λέω, μήπως γνωρίζετε... Και άλλες ομάδες κάνει. Αυτή η προετοιμασία, σε ποιον έχει χρεωθεί, αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω. Εγώ όλα στη ζωή πονηρά δεν τα βλέπω, να πούμε, να ξέρεις. Όχι άλλο σου λέει ο άνθρωπος. Εγώ στη ζωή τα βλέπω, είμαι πονηρός, να ξέρεις, αλλά όλα πονηρά δεν τα βλέπω. Ξέρεις γιατί, γιατί μετά θα αρρωστήσω. Μετά όλα θα με πειράζουν. Θα φοβάμαι μη με κυνηγήσουν, θα φοβάμαι το ένα, θα φοβάμαι το. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Είναι όλα αθώα και αγνά. Όχι, αλλά όλα πονηρά δεν είναι, να ξέρεις. Ναι, πονηρά δεν είναι όλα. Όχι, έχει είναι και όλα πονηριά αγνά μέσα το αυτό, αλλά δεν είναι όλα πονηρά. Όχι, όχι. Είναι όλα αγνά. Επίσης δεν τα ξέρουμε όλα. Είναι και μερικά που ξέρουν άλλοι καλύτερα από εμάς. Μη μου χαλάς το σλόγγαν του κόκκινου. Εγώ δεν το είπα. Δεν το είπα εγώ πρώτος. Άντε καλή ξεκούραση να είτε. Bye bye. Καλά, παλή θύρα 4 και νέοι. Στην Τσιμισκή ακόμα είναι πίσω οι ντουλάπες, λέει. Σαν παλιά ελληνική ταινία είστε. Άρεσε θρησκεία Super 3. Τι έγινε. Τι να γίνει. Μας την πέσανε μόνο. Τι είναι τώρα αυτό. Αγιανός είναι. Τι, σούπε, όχι, Super 3 είναι. Super 3 λέει. Δεν είναι, α, όχι, Άρης λέει μπροστά. Μπροστά λέει Άρης και μετά λέει Super 3. Το κόμμα δεν ξέρω που είναι. Άρης, θρησκεία, κόμμα Super 3 ή Άρης, κόμμα, θρησκεία Super 3. Δεν έβαλε το κόμμα. Οπότε το διαβάζω έτσι όπως το στέλνει. Καλημέρα παλικάρια, ας αφήσουμε τα παλιά και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Καλά, 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 χίλια χρόνια Ηρακλής. Στον Ολυμπιακό Παπα-Νικολάου, καλή τύχη αδερφέ μας. Άρης Ολυμπιακός μαζί. Τον πήρε τελικά. Τι να τον κάνει. Μπράβο. Πού τα λεφτά, για. Ρε Αριανέ, πόσο σε έχουν πονέσει τα δύο κύπελα. Άτιτλε, αόρατε. 33, τι λέει. 33 χρόνια και γλιστράς. Ναι. Δώσε στον Άρη τον κύπελο δοκάρι. Ναι. Κάποτε φαλακροκόρακα έκοβε στις γυναίκες στις εκπομπές σου. Τα τελευταία χρόνια βγάζεις ραγιάδες που η ομάδα τους είναι εγκληματική οργάνωση. Κόψ τους, λέει ο Μπεστ. Τι λένε, εσύ τι είσαι, από το κατηχητικό είσαι, να πούμε. Λοιπόν, όντως το πρώτο γκολ του εις χρονιάς το έβαλε με το χέρι ο Φορτούνης στο 3-0 κόντρα στον Πανιόνιο. Η εκπομπή, φίλε, δεν θέλει λεφτά. Η Νόβα, λεφτά δεν υπάρχουν. Είναι οπότε προβλήματα. Υπάρχουν, μας χτύπησε και εμάς η κρίση. Η το κρίση. Capital, το capital control. Ναι. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν συνεχίζει ο Γιάνναρος στο... και εμείς αύριο το μεσημέρι με τον Βοδισάτβα θα πούμε και τα υπόλοιπα. Έγινε, καλό βράδυ, για χαρά. Bye.